Δημοσιογράφος από το Capital.gr και αφού ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα πώς μπορούμε να βρούμε χρήματα, να περάσουμε και στο πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σε επενδύσεις και σε αποκρατικοποίησεις. Το αντικείμενο λοιπόν της ενότητάς μας είναι η αποκρατικοποίηση, οι οποίες επί πολλά χρόνια αποτελούσαν βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων και των προσπαθειών που γίνονται. Χωρίς η αλήθεια είναι να έχουμε πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα, έστω και αν έχουμε και κάποιες επιταχύνσεις τώρα τελευταία, ομολογώ. Μαζί μας λοιπόν είναι ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κύριος Στέργιος Πιτσιόρλας, ένας άνθρωπος που έχει δώσει όθηση το τελευταίο διάστημα στις προσπάθειες που γίνονται, αλλά και εκπρόσωποι από την αγορά και από κλάδους που βρίσκονται στην αιχμή των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της περιουσίας του κράτους. Είναι ο κύριος Οδυσσέας Αθανασίου από τη Lambda Development, ο κύριος Χρυσικός από την Κρυβάλια και ο κύριος Γιάννης Καμπούρης από τον ΑΔΜΙΕ. Ξεκινάμε από εσάς, κύριε Πιτσιόρλα, που έχετε κληθεί να ανταπεξέλθετε το τελευταίο διάστημα σε αρκετές προκλήσεις ως επικεφαλής του Ταμείου των Αποκρατικοποιήσεων. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα από το Ταμείο. Πού βρίσκονται εκκρεμή project όπως ο Όλθη, η Εγνατία, τα περιφερειακά αεροδρόμια, τι μελιγενέστε με ορισμένες φορτισμένες αποκρατικοποιήσεις και πωλήσεις όπως το 17% της ΔΕΗ. Και μια πιο προσωπική ερώτηση, εάν θα έχετε και ποιος θα είναι ο ρόλος σας στο νέο υπερταμείο. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι πριν από 1,5 περίπου μήνα, το συνδρομητικό περιοδικό The European, που εκδίδεται στο Λονδίνο, βράβευσε το ΤΑΙΠΕΔ μετά από ψηφοφορία μεταξύ των συνδρομητών του ως τον καλύτερο οργανισμό σε όλη την Ευρώπη με τα καλύτερα αποτελέσματα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Το λέω γιατί αυτό κάτι σημαίνει. Είναι μια εικόνα που υπάρχει διεθνώς αυτή τη στιγμή για το έργο των αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα. Και επίσης να πω ότι στις μέχρι τώρα συζητήσεις που γίνανε και το καλοκαίρι και τώρα που γίνονται, που είναι σε εξέλιξη, για την αξιολόγηση της πορείας του ελληνικού προγράμματος, το θέμα της πορείας των ιδιωτικοποιήσεων βαραίνει στη θετική κατάληξη αυτών των συζητήσεων. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα είναι καλό, είναι εντυπωσιακό. Λέω για τα ελληνικά δεδομένα, διότι ακούγεται ως παραδοξολογία μία αριστερή κυβέρνηση να υλοποιεί ένα πρόγραμμα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι οι προηγούμενες ιδιωτικοποιήσεων. Για μένα όμως δεν είναι καθόλου παραδοξολογία. Γιατί θεωρώ ότι στο θέμα αυτό υπάρχει μία αντίληψη που οριζόντια διατρέχει την ελληνική κοινωνία, διαπερνά όλα τα κόμματα και είναι κοινή. Η αντίληψη του κρατισμού είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία, βαθιά ριζωμένη στην αντίληψη και την ιδεολογική συγκρότηση όλων των κομμάτων. Δεν αφορά μονάχα την αριστερά. Αφορά και όλους τους υπόλοιπους. Η κρίση που ζούμε τα τελευταία χρόνια έχει επιτρέψει στο να αρχίσει να κλονίζεται αυτή η εδρεωμένη αντίληψη. Και έχει επιτρέψει να γίνονται βήματα που πριν από μερικά χρόνια δεν μπορούσαν να γίνουν. Βεβαίως και η πολιτική συγκυρία, το γεγονός δηλαδή ότι κυβερνά ένα κόμμα της αριστεράς που θα ήταν ο μεγαλύτερος πολέμιος των ιδιωτικοποιήσεων και είναι στην αντιπολίτευση τα κόμματα που θεωρητικά τουλάχιστον υποστηρίζουν την ιδέα, επιτρέπει στο να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι και η προσπάθεια του ΤΑΙΠΕΔ που είναι πολύ συστηματική τα τελευταία 2 χρόνια και έχουμε ένα αποτέλεσμα καλό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αν δεν μας επέβαλαν οι δανειστές το πρόγραμμα αυτό, θα έπρεπε να το έχουμε εκπονήσει μόνοι μας και να το υλοποιούμε μόνοι μας. Και επειδή αυτή την αντίληψη έχω και δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι υποπίεση και από ανάγκη, το κάνω επειδή το πιστεύω, γι' αυτό έχει σημασία. Αυτό το στοιχείο αντανακλάται στα αποτελέσματα της δουλειάς του ΤΑΙΠΕΔ. Και πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να περάσουμε ως οικονομία από αυτή τη φάση, διότι το πρόβλημα δεν είναι μονάχα να προσελκύσουμε κεφάλαια. Και άλλες φορές έχουν έρθει κεφάλαια στην Ελλάδα,
τα οποία δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτα. Εισέρευσαν κοινοτικοί πόροι πάρα πολύ, που όμως δεν είχαν ως αποτέλεσμα αναπτυξιακό αυτό που έπρεπε να έχουν. Η διαδικασία λοιπόν των ιδιωτικοποιήσεων δεν προσελκύει μόνο κεφάλαια ξένα, βοηθάει κυρίως ή θα βοηθήσει, θα το δούμε στην πράξη, θα βοηθήσει στο να αναπτυχθούν ορισμένοι τομείς της ελληνικής οικονομίας ως ανταγωνιστικοί στη διεθνή οικονομία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό που θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα σύντομα, είναι ο τομέας των μεταφορών. Η Ελλάδα πάντα είχε λιμάνια. Τώρα όμως με την ιδιωτικοποίηση των δύο μεγάλων λιμανιών, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, με την παρουσία στα λιμάνια αυτά μεγάλων παικτών του χώρου, στο χώρο των συνδυασμένων μεταφορών, θα έχουμε ένα θεαματικό αποτέλεσμα. Το ειδικό βάρος της χώρας μας στον τομέα των διεθνών μεταφορών θα ανέβει πάρα πολύ. Και πιστεύω θα είναι θεαματικά τα αποτελέσματα. Όχι μόνο επειδή θα γίνουν επενδύσεις, επειδή θα έχουμε και την σωστή διαχείριση αυτών των εταιριών. Και εδώ έρχομαι στο πιο ευαίσθητο θέμα του όλου προβλήματος των ιδιωτικοποιήσεων. Η μεγαλύτερη αντίδραση που υπάρχει στην ιδέα των ιδιωτικοποιήσεων είναι η αντίδραση στο να λειτουργήσουν οι εταιρείες που ιδιωτικοποιούνται ανεξάρτητες από το κράτος, ανεξάρτητες από την κυβέρνηση, ανεξάρτητες από τον κρατικό μηχανισμό. Μεγάλη τομή της ελληνικής οικονομίας, πάρα πολλές εταιρείες ενταγμένες στο δημόσιο τομέα, λειτουργούσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν όχι με κριτήρια ανταγωνιστικότητας, με κριτήρια χρηματοοικονομικά, με κριτήρια ιδιωτικοοικονομικά, λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό για την εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων και σκοπιμοτήτων. Αυτό ακολουθεί την ελληνική οικονομία δεκαετίες. Και αυτό είναι η πηγή, κατά τη γνώμη μου, της κακοδαιμονίας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και θα αλλάξει με την διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, με την παρουσία και τη συμμετοχή ιδιωτών στις εταιρείες αυτές. Και τώρα με την συγκρότηση του νέου ταμείου, του υπερταμείου, το οποίο και στις εταιρείες που είναι στο χαρτοφυλάκιό του και δεν θα ιδιωτικοποιηθούν άμεσα και θα μπουν σε αυτό που λέει, ονομάζεται αξιοποίηση, το υπερταμείο θα πετύχει αυτήν την ανεξαρτησία από την κυβέρνηση και τον κρατικό μηχανισμό και την λειτουργία των εταιριών αυτών με κανονικά κριτήρια αγοράς. Αυτό θα είναι μια επανάσταση, αν συμβεί πραγματικά. Και όλες οι αντιδράσεις, λέω και επαναλαμβάνω πάλι, οι αντιδράσεις που είχαμε στις ιδιωτικοποιήσεις μέχρι σήμερα είναι από αυτούς που ήταν ωφελημένοι από αυτό το καθεστώς στις εταιρείες αυτές και από τα συμφέροντα τα οποία απομυζούσαν γύρω-γύρω αυτές τις εταιρείες. Το παράδειγμα του ΟΛΠ είναι το πιο χαρακτηριστικό. Ένα τεράστιο λιμάνι το οποίο είχε αποτελέσματα όχι απλώς πενιχρά, κάτι παραπάνω. Και ακριβώς το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε αυτό το πλέγμα των σχέσεων γύρω από το λιμάνι. Νομίζω ότι είστε άνθρωποι που έχετε την εμπειρία και τη γνώση για όλα αυτά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε κάνει βήματα πολύ σημαντικά στον τουρισμό, στις μεταφορές, σιγά σιγά και στην ενέργεια. Θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις ούτως ώστε να εισρεύσουν κεφάλαια και να υπάρξει συμμετοχή εταιριών που θα μας επιτρέψουν με την τεχνογνωσία τους και με την γνώση της διοίκησης, θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε ορισμένους τομείς και να τους καταστήσουμε ανταγωνιστικούς. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος. Τώρα, πληροφοριακά. Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια έχουν ως διαγωνιστική διαδικασία κλείσει. Η παράδοσή τους θα γίνει στην Fraport στο τέλος Ιανουαρίου ή έως τις 15 Φεβρουαρίου. Είναι θέμα τεχνικό. Για να καταλάβετε, ένα από τα δυσκολότερα θέματα που αντιμετωπίζουμε τώρα στην διαδικασία της παράδοσης είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πυρόσβεση, που έχουν να κάνουν με τις ιατρικές υπηρεσίες, τα αεροδρόμια κλπ. Τα αεροδρόμια μας λειτουργούν με τέτοιους όρους που κανονικά δεν θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν, δεν είναι πιστοποιημένα, αλλά σε λίγο δεν θα είναι αποδεκτά από καμία εταιρεία αεροπορική.
είχαν και αυτοί μερικώς λάθος εικόνα, όχι πλήρη, και έτσι κάνα δεκαπενθήμερο μπορεί να καθυστερήσουμε στην παράδοσή τους. Όμως τελειώνουμε. Με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα έχουμε δεσμευτικές προσφορές. Έχουμε έντονο ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του Πειραιά, το ενδιαφέρον άλλων εταιριών έχει μεγαλώσει για τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την Τρενοσέ. Η Τρενοσέ είναι ένα από τα παραδείγματα. Θα ήθελα να σταθώ δύο λεπτά στο παράδειγμα αυτό. Επειδή κατηγορήθηκε το ΤΑΙΠΕΔΟ ότι πολύ φτηνά πούλησε την εταιρεία αυτή. Η Τρενοσέ είναι μια εταιρεία η οποία έχει ως μοναδικό της αντικείμενο την χρησιμοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών που ανήκουν στον ΟΣΕ, στην ΕργοΣΕ. Νοικιάζει τις γραμμές, νοικιάζει και το τροχαίο υλικό και υλοποιεί ένα μεταφορικό έργο. Αυτό είναι η Τρενοσέ, τίποτε άλλο. Αυτή η εταιρεία έχει ένα χρέος από κρατικές ενισχύσεις που ανέρχεται στα 750 εκατομμύρια. Όχι εταιρεία, το ελληνικό δημόσιο, αλλά οφείλει να τα επιστρέψει. Και υπό κανονικές συνθήκες, με βάση και τα τελευταία αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να της αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζει. Για αυτή την εταιρεία, λοιπόν, είχαμε μια προσφορά 45 εκατομμυρίων από την Ιταλική Φεροβία, την Trenitalia, την κρατική εταιρεία συνδρομών της Ιταλίας. Εγώ θεωρώ ότι το τίμημα είναι εξαιρετικά υψηλό. Εξαιρετικά. Αν λάβει δε κανείς υπόψη και ότι από την 1η-1η του 2017 αυτό το έργο το μεταφορικό θα μπορούν να το υλοποιούν και οι εταιρείες ιδιωτικές που μπορούν πια να βγάλουν μία άδεια και να νοικιάσουν και αυτές τρένα και να λειτουργήσουν. Υπήρξε μια ολόκληρη φιλολογία, τζάμπα το πουλήσαμε κτλ. Κτλ. Με αφορμή όμως τη συζήτηση για την Τρενοσέ έρχεται στην επιφάνεια ένα τεράστιο θέμα που αφορά τους σιδηροδρόμους στην Ελλάδα. Έχουμε το λιμάνι του Πειραιά που θα αναπτυχθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια. Θα έχουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που και αυτό θα αναπτυχθεί. Αυτά τα δύο λιμάνια χωρίς το σιδηρόδρομο δεν έχουν καμία αξία. Όπως επίσης έχουμε ένα τεράστιο λιμάνι στην Πάτρα. Αν πάτε στην Πάτρα και δείτε το λιμάνι της, θα εντυπωσιαστείτε. Τεράστιο, καινούριο, υπερσύγχρονο και άδειο. Υπάρχουν 5 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής που αν ολοκληρωθούν και μπορεί το λιμάνι η Πάτρα να συνδεθεί σιδηροδρομικά με την Αθήνα, αυτό το λιμάνι θα αποκτήσει νόημα και σημασία. Δεν χρειάζεται να πω άλλα. Η Ελλάδα δεν έχει σιδηροδρόμους ούτε για το επιβατικό έργο, ούτε για το μεταφορικό, το εμπορικό. Η παρουσία των Ιταλών και το ενδιαφέρον τους είναι για να αναπτύξουν πρωτοβουλίες τα επόμενα χρόνια και να επενδύσουν προκειμένου να αναπτυχθεί και το επιβατικό και το εμπορικό. Αυτό θα ανοίξει δρόμους, γιατί θα μας υποχρεώσει να μπούμε στη διαδικασία αναβάθμισης όλου του δικτύου περαιτέρω, ανάπτυξής του. Αυτό θα φέρει και άλλες επενδύσεις και άλλη ανάπτυξη. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Με την Τρενοσέ περιμένουμε την απόφαση του ελεγκτικού. Για την ΕΣΤΗ, που είναι η εταιρεία συντήρησης του τροχαίου υλικού, είχαμε προχτές δύο προσφορές κατατέθηκαν από τους Ιταλούς πάλι και από την Τσέχικη Σκόντα. Τις επόμενες μέρες θα ανοιχτούν οι προσφορές και πιστεύω θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Και μέσα στο Νοέμβριο ολοκληρώνουμε τη διαδικασία με τον Αστέρα της Βουλιαγμένης, δηλαδή θα καταβληθεί και το τίμημα, θα γίνει η μεταβίβαση και με τον ίδιο τρόπο θα ολοκληρώσουμε και την Κασιόπη στην Κέρκυρα, ένα μεγάλο τουριστικό έργο, και την Αφάντο στη Ρόδο. Έχουν επιληθεί τα προβλήματα με την αρχαιολογία που υπήρξαν, βρέθηκε μια λύση. Στην Κασιόπη είναι επενδυτές ξένοι και στην Ρόδο το ίδιο. Ιδιαίτερα στη Ρόδο έχει σημασία, διότι είναι ένας Ελληνοαμερικανός επενδυτής και έχει μεγάλη σημασία για μας το να υπάρξουν Ελληνοαμερικανοί που θα επενδύσουν στην Ελλάδα, γιατί μέχρι τώρα όσοι το έχουν επιχειρήσει έχουν κακές εμπειρίες. Και μαζί με την δεύτερη εταιρεία είναι η TUI, που επίσης καταλαβαίνετε όλοι τι μεγάλη σημασία έχει για τον ελληνικό τουρισμό. Τέλος, έχουμε σε εκκρεμότητα ένα διαγωνισμό που είχε ολοκληρωθεί, αλλά υπήρξε μια εμπλοκή για το ΔΕΣΦΑ. Αυτό δεν
Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι θα ολοκληρωθεί θετικά. Έχουμε μια εμπλοκή που προσπαθούμε να την ξεπεράσουμε. Θα είναι πολύ σημαντικό αν ξεπεραστεί. Δεν μπορώ όμως να είμαι απολύτως 100% βέβαιος ότι θα συμβεί. Τώρα, για το υπερταμείο, και τελειώνω, να μην σας κουράσω άλλο, για το υπερταμείο έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγκρότησής του. Το σημαντικό είναι, όπως σας είπα, ότι μεταφέρονται στο χαρτοφυλάκιο του εταιρείες σημαντικές, επειδή μιλούσα για τους Ιταλούς και τις μεταφορές, όλες οι εταιρείες που έχουν να κάνουν με τις συγκοινωνίες ουσιαστικά μεταφέρονται εκεί, ένα τεράστιο αντικείμενο, και μεταφέρονται και μεγάλο ποσοστό των ακινήτων. Όλα τα ακινήτα που ανήκουν στην ΕΤΑΛ μεταφέρονται στο υπερταμείο. Θα ήθελα να πω μία λέξη μονάχα για το θέμα των ακινήτων. Εάν στο υπερταμείο καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε ως χώρα όλα τα ακινήτα του Δημοσίου, σημαίνει όλα, σημαίνει και τα ακινήτα των Υπουργείων που δεν είναι στην ΕΤΑΛ και τα ακινήτα των Ταμείων που δεν είναι στην ΕΤΑΛ, θα έχουμε ένα τεράστιο αριθμό ακινήτων, τεράστιο, ασύλληπτο για αυτή τη στιγμή, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να συμβάλλουν τα μέγιστα στην πολύ γρήγορη διαδικασία ανάπτυξης. Στο ΤΑΙΠΕΔ κάθε μέρα δεχόμαστε ξένους, επενδυτές, ενδιαφερόμενους. Οι πιο πολλοί από αυτούς με ρωτούν αν έχουμε ακίνητα στην Αθήνα, είτε ξενοδοχεία είτε κτίρια. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει. Έχουν όλα τα ταμεία, όλα τα υπουργεία. Αυτά παραμένουν κατά κανόνα αναξιοποιητά, εγκατελειμμένα, ρημάζουν ή κάποιοι τα νέμονται. Και μόνο ένα πρόγραμμα για τα ακίνητα αυτά στο κέντρο της Αθήνας θα μπορούσε να είναι ένα τεράστιο αναπτυξιακό project. Αν το σκεφτείτε σε όλη την Ελλάδα, είναι πολύ μεγάλο έργο. Το υπερταμείο θα μπορούσε λοιπόν και μόνο αξιοποιώντας ή βάζοντας διαδικασίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας να προσφέρει πάρα πολλά τα επόμενα χρόνια στην ανάπτυξη της χώρας. Έχει συγκροτηθεί το Εποπτικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο μέσα στο Νοέμβριο, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να επιλέξει το διευθύνοντα, το διοικητικό και να αρχίσει πια η λειτουργία του από εκεί και πέρα. Ως προς την επιλογή των προσώπων, ανακοινώθηκε ήδη σήμερα, το Εποπτικό Συμβούλιο θα προσλάβει εταιρεία η οποία με διαδικασίες αξιολόγησης θα προβεί στην πρόσληψη όλων των στελεχών στα διάφορα επίπεδα στελέχωσης του Ταμείου. Αυτά. Ωραία. Νομίζω ότι μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα για τον επόμενο μιλητή μας, μιλώντας για την αξιοποίηση των ακινήτων. Καθώς ο κύριος Αθανασίου, νομίζω ότι μπορεί να μας μεταφέρει την εμπειρία της Λάμβδα από τις μέχρι τώρα αξιοποιήσεις και από το τι έχουν αποφέρει. Και επιτρέψτε μου να κάνω και μια ερώτηση που είναι στο μυαλό όλων όσων παρακολουθούν την υπόθεση του ελληνικού. Πότε θα δούμε την πρώτη μπουλντόζα προκειμένου να ξεκινήσει το μεγάλο αυτό έργο? Θα σας πω για το ελληνικό. Έχω μια παρουσίαση, δεν ξέρω αν αρχίσουμε την παρουσίαση. Ωραία. Το κάνουμε έτσι. Κάποιος να βοηθήσει λιγάκι. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας που με δεδομένο το προχωρημένο της ώρας Παρασκευή κάνει ακόμη πιο τιμητική για μας το ότι είστε εδώ. Δεύτερον, να πω ότι ομιλίες όπως η προηγούμενη του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ με κάνουν να βλέπω πιο αισιόδοξα τα πράγματα από ό,τι τις υπόλοιπες μέρες για τους τελευταίους αρκετούς μήνες και χρόνια. Από εκεί και πέρα, και με βάση το λιγόλεπτο αυτής της παρουσίασης, να πω τα εξής. Γίνεται μια συζήτηση εδώ και αρκετά χρόνια, τα τελευταία 6-7 χρόνια που η κρίση έχει αργήσει και χτυπάει σοβαρά τη χώρα μας, σε πράγματα τα οποία ανακυκλώνουμε συνεχώς, καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια, για πράγματα που στην ουσία έχουν μια πορεία καθοδική, μια κατεύθυνση καθοδική μονίμως. Είτε μιλάμε για το που πάει η οικονομία και πώς συρρυκνώνεται, είτε μιλάμε για το που πάει η κατανάλωση και όλα τα μεγέθη που συνδέονται με αυτήν, είτε μιλάμε για το πώς μειώνονται οι συντάξεις και οι μισθοί. Συνέχεια βλέπουμε μια πίτα η οποία μικραίνει. Και όλη η συζήτηση και όλος ο καυγάς γίνεται για το πώς θα μοιραστεί μία πίτα που μικραίνει. Και δεν έχει σημασία ποιο κομμάτι της διανέμεται σήμερα σε σχέση με κάποιο άλλο που δεν διανέμεται. Σημασία έχει ότι καθώς μικραίνει η πίτα, όλοι θα υποστούμε τις συνέπειες, ακόμη και αυτοί από εμάς που ακόμη δεν τις έχουμε υποστεί ή τις έχουμε υποστεί κατά ένα μικρό μέγεθος. Νομίζω ότι η συζήτηση θα έπρεπε να επικεντρωθεί περισσότερο, και έχει αρχίσει και γίνεται αυτό, αλλά σαφώς περισσότερο και με μεγαλύτερο φόκους,
στους τομείς που θα μπορούσαν να μεγαλώσουν αυτή την πίτα. Και οι τρεις τομείς έρχονται στην ουσία από δραστηριότητες που έχουν κάνει το εξωτερικό. Αρχίζοντας από τον τελευταίο, που δεν είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης, αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει με οικονομία, είναι εξαγωγές. Θέλει περισσότερο χρόνο, θέλει περισσότερες υποδομές, θέλει μια επαναεκβιομηχάνηση της χώρας και θα αντιμετωπιστεί σίγουρα σε κάποια άλλα φόρα και όχι το σημερινό. Το δεύτερο είναι ο τουρισμός, ο οποίος ναι, μεν πηγαίνει καλά, αλλά πηγαίνει καλά περισσότερο σε ποσότητα παρά σε ποιότητα. Έχουν περισσότερους τουρίστες, οι οποίοι όμως ξοδεύουν λιγότερα χρήματα και έχουν λιγότερα πολλαπλαστικά ωφέλη, ειδικά όταν μένουν σε περιορισμένους χώρους. Άρα αυτός είναι ένας τομέας επίσης που μπορεί να μας δώσει πολλά, στο μεγάλωμα της πίτας. Και τρίτον, οι επενδύσεις, που είναι και το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Και νομίζω ότι όλοι που βρισκόμαστε εδώ πιστεύουμε πάρα πολύ ότι είναι ένας τεράστιος μοχλός ανάπτυξης. Και προσωπικά είμαι φανατικός οπαδός τις επενδύσεις και ειδικά μέσω ξένων κεφαλαίων, γιατί αυτά θα βοηθήσουν όχι μόνο από πλευράς οικονομικής τα εγχώρια κεφάλαια, αλλά κυρίως από πλευράς βοήθειας της εξωστρέφειας αυτής της χώρας, που είναι κάτι που νομίζω ότι πάσχουμε και πάσχουμε βαριά. Ας δούμε κάποια παραδείγματα το πώς κάποιες ιδιωτικοποιήσεις και επενδύσεις έχουν βοηθήσει στο να πάμε λίγο πιο μπροστά. Αυτό το κτίριο είναι το κτίριο που δημιουργήθηκε σαν το ραδιοτήριο, που έγινε με σκοπό να εξυπηρετήσει τους δημοσιογράφους που ήρθαν να καλύψουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Αυτή ήταν η κατάσταση στην οποία βρισκόταν για αρκετά χρόνια. Από το 2004 μέχρι το 2007 δεν είχε γίνει τίποτα. Μετά έγινε ένα εμπορικό κέντρο, το γνωστό σας Golden Hall. Η διαφορά είναι προφανής. Και εδώ είναι κάποια μεγέθη που αγγίζουν με θετικό τρόπο, νομίζω, όλους. Εκτός από τα 250 εκατομμύρια επένδυσης, δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας. Ανακηρύχθηκε σαν το καλύτερο κέντρο στην Ευρώπη το 2010 ή 2011, αν θυμάμαι καλά, και γενικά δημιούργησε έναν θετικό αντίκτυπο για τη χώρα σε κάθε μορφή της, εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτό είναι το κέλυφος του, όπως όλοι σας αποκαλείτε, Golden Hall. Το πίσω κομμάτι, το 1 τρίτο περίπου, του ορθογώνιου παραλληλόγραμμου που βλέπετε, είναι ένα κομμάτι που εξακολουθούσε και έμενε αξιοποίητο. Μέχρι και αυτό να ιδιωτικοποιηθεί, τουλάχιστον στις υπογραφές να ιδιωτικοποιηθεί, το 2012, σήμερα έχουμε 2016, ακόμη είμαστε στη διαδικασία αδειοδότησης για να δημιουργήσουμε κάτι που όχι μόνο θα είναι μια επένδυση 25 εκατομμυρίων, θα δημιουργήσει 500 θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής, αλλά θυμίζει κάτι όμορφο, στο οποίο μπορεί να έρχονται τουρίστες, μπορεί πάλι να βραβευτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αποτελείται και από ένα μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων, που δεν έχει χώρα αυτή τη στιγμή, από ένα ενηδρίο που υπάρχει μόνο στο Ηράκλειο, στην Ελλάδα, και θα είναι το πρώτο στην Αθήνα. Άρα, μία άλλη αφορμή για κάποιους τουρίστες να έρθουν και να επισκεφθούν κάτι που δεν είναι μόνο καλοκαίρι. Και εδώ είναι μία άλλη πλευρά της επένδυσης που πρέπει να κάνουμε, που είναι ένα διαδραστικό κέντρο για την οικογένεια, που προσφέρει διασκέδαση, που προσφέρει πράγματα και ευκαιρίες για παιδιά να δουν πώς λειτουργούν η τεχνολογία και η επιστήμη. Το θέμα δεν είναι αυτό καθεαυτό, τι θα φτιάξουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ευκαιρία χωρίς να θίγεται κανείς. Να επενδυθούν λεφτά, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να ευχαριστούν οι άνθρωποι και να πούμε στους τουρίστες: ελάτε, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να περάσετε τις ώρες σας στην Αθήνα πέραν της θάλασσας. Να σημειωθεί ότι η Αθήνα, μιλώντας για τουρισμό, έχει το χαμηλότερο για ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μέσον όρο διαμονής ενός ξένου τουρίστα. Μένουν 1,9 νύχτες, ας πούμε 2 νύχτες. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 3,5 νύχτες. Θα μπορούσαμε, γιατί έχουμε τη δυνατότητα, να υπερβούμε το μέσον όρο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μια περιοχή που λέγεται Άγιος Θωμάς. Σε πολλούς από εσάς δεν ξέρω αν είναι οικία, ούτε σε μένα ήταν οικία πριν πάω στη Λάμβδα. Είναι ένας χώρος στο Μαρούσι και ήταν κάπως έτσι. Άρα, ανεξάρτητος τι διαβάζουμε, τι ακούμε, τι γράφετε, μιλάμε για ένα χώρο που ήταν βαλτότοπος. Αυτός είναι ο χώρος. Τι έγινε σε αυτό το χώρο, και μια εικόνα λένε για χίλιες λέξεις κλπ. Πάντως αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εκεί έγιναν τρία πράγματα. Έγινε ένα οικιστικό συγκρότημα, έγινε το πολύ γνωστό σε όλους μολ και έγινε και ένα κτίριο γραφείων. Η επένδυση ήταν 500 εκατομμύρια το 2005. 2.500 εργασίες, δουλειές, είναι μόνο αυτές που απασχολούνται σήμερα στο ΜΟΛ. Χώρια πόσες ασχολήθηκαν στον κατασκευαστικό τομέα, χώρια τι σημαίνει αυτό για εταιρείες, χώρια τους φόρους και τις ασφαλιστικές φορές που μαζεύονται σε ετήσια βάση, χώρια τα δημοτικά τέλη που παίρνει ο τοπικός δήμος, χώρια. Αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι αντιλήψεις, δεν είναι μεταφρασμένα γεγονότα. Μία άλλη επένδυση που ξέρετε, φαντάζομαι όλοι, είναι αυτή που έγινε στη Μαρίνα του Φλίσβου. Αναβαθμίστηκε η Μαρίνα του Φλίσβου. Έγινε ένας χώρος που προσελκύει σκάφη όχι μόνο Ελλήνων, αλλά φυσικά ξένων, και αυτό είναι σημαντικό. 25.000 κόσμος πάει κάθε Σαββατοκύριακο για να κάνει βόλτα. Στο σύνολο, αυτές οι τρεις επενδύσεις πριν
μιλήσουμε για το ελληνικό, μάλλον θα ενδιαφέρεστε περισσότερο. Αυτές οι τρεις επενδύσεις, αυτή είναι η Μαρίνα, απασχολήσαν κεφάλαια επενδυμένα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Βλέπετε τις θέσεις εργασίας, βλέπετε τους φόρους, σε μια χώρα που εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται με αυτά τα μεγέθη, πώς είναι οι φόροι, πώς είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, και από μια εταιρεία η οποία δεν έχει μειώσει το παραμικρό, ούτε έχει καθυστερήσει, ούτε τα ενίκια που πληρώνει, ούτε φυσικά τις θέσεις εργασίας, αντίθετα τις έχει αυξήσει. Ενώ όσον αφορά την ψήφο του κοινού, έχουμε 25 εκατομμύρια επισκεψιμότητα σε αυτά τα τρία πράγματα που είδατε μόνο. Στα τρία εμπορικά κέντρα συν τη Μαρίνα. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό. Το ελληνικό, θυμάμαι, είχα κάνει μια παρουσίαση ανάλογη πριν από 2 χρόνια. Τότε άλλαξα, επικαιροποιήσαμε λίγο την παρουσίαση. Τότε ήταν 13 χρόνια. Συνειδητοποίησαμε τώρα ότι είναι 15 χρόνια. Έτσι. 15 χρόνια που δεν έχει συμβάλει καθόλου αυτή η περιοχή της Σιμέντου στην ανάπτυξη της χώρας. Μιλάμε για περιβάλλον και μιλάμε γιατί, για ένα οικόπεδο από τσιμέντο. Από κτίρια τα οποία δεν αξιοποιούνται. Από κάποιον που μένει στην Αργυρούπολη και μπροστά του τι βλέπει, τη λεωφόρο βουλιαγμένη και από κάτω δεν βλέπει τίποτα. Γιατί αν πάει να μπει μέσα, είναι μια φραγμένη περιοχή. Εδώ είναι κάποιες εικόνες, χωρίς να δραματοποιούν καθόλου την κατάσταση, υπάρχουν χειρότερες δυστυχώς, για το πώς και σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα το ελληνικό εν γέννη και ειδικότερα. Μέσα στις αίθουσες, έξω από τις αίθουσες. Και δεν μιλάμε καθόλου για την κατάσταση των τελευταίων 9 μηνών, γιατί σκοπός δεν είναι να μελοδραματοποιήσουμε την κατάσταση, αλλά να δείξουμε μια πραγματικότητα πολλών, πολλών, πολλών ετών. Εδώ είναι περίπου το πώς θα γίνει. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα αδικεί την πραγματικότητα. Θα είναι αλλιώς να το ζεις. Είναι και για εμάς που έχουμε εργαστεί πάνω στο Master Plan. Ακόμη και η Foster, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς που έφτιαξε το Master Plan, θα μας κάνει και μια παρουσίαση, θα έρθουν στην Αθήνα σε 1,5 μήνα. Αλλά είναι δύσκολο να φανταστεί κάπως πώς θα είναι αυτό το πράγμα. Φανταστείτε σε ένα πάρκο του εξωτερικού, που μάλλον οι περισσότεροι έχετε πάει, ας πούμε στο Hyde Park στο Λονδίνο, θα μπορούσε να είναι ένα άλλο πάρκο. Το μέγεθος πάντως είναι τέτοιο, το οποίο βρίσκεται μπροστά σε μια παραλία στην οποία μπορείς να κάνεις μπάνιο. Έτσι δεν είναι απλά μια παραλία με απόκρημνους γραμμούς κλπ. Σε ένα κλίμα που έχει 10 μήνες ηλιοφάνεια. Αυτό είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς, έτσι. Ακόμη και αν το έχεις φτιάξει. Άρα αλλάζει σαφώς, δεν θα πω το ρου της ιστορίας, αλλά αλλάζει σαφώς το παιχνίδι στην Αττική, στην Αθήνα και νομίζω όλα τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη θα πλουτίσουν όλη την Ελλάδα. Γιατί αν έρθει κάποιος εδώ, είναι σίγουρο ότι θα πάει και στην Πλάκα, είναι σίγουρο ότι θα πάει και στο Σούνιο, είναι σίγουρο ότι θα επισκεφτεί και άλλα μέρη της Αθήνας, είναι σίγουρο ότι μετά θα φύγει να πάει να δει και κάποια άλλα νησιά. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ενώ έχει η Αθήνα ήδη μέρη που παλιά ερχόντουσαν τουρίστες να τα δουν. Παλιά είχαμε 3 εκατομμύρια ξένους που ερχόντουσαν όλη την Ακρόπολη και τα άλλα ιστορικά και πολιτιστικά κτίρια που έχουμε, και όχι μόνο κτίρια. Τώρα του ξαναδίνουμε μια ευκαιρία να δει ένα καινούριο κτίριο που θα λέμε ότι είναι το πιο ψηλό, ξέρω εγώ, στη Μεσόγειο. Να δει ένα aquarium που θα λέμε ότι είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Να δει ένα resort που θα είναι το πρώτο στην Ευρώπη που θα έχει και συνέδριο και συνεδριακούς χώρους και εκθεσιακούς χώρους και ούτω καθεξής. Τελειώνοντας, σχεδόν τελειώνοντας, πριν σας δείξω ένα βίντεο και να απαντήσω σε οτιδήποτε άλλη ερώτηση υπάρχει, να σας πω ότι αυτά είναι απλά κάποια από τα ωφέλη. Θα μπορούσα να μιλήσω για το GDP και να μπλέξουμε οικονομικούς όρους. Δεν θα σταθώ εκεί. Προσωπικά πιστεύω ούτε στις 75.000 θέσεις εργασίας που θα υπάρχουν στο τέλος της πενταετίας, που οι περισσότερες εμπορικές και τουριστικές αναπτύξεις θα έχουν ολοκληρωθεί και θα είναι 10 έως 20.000 θέσεις εργασίας στην αρχή. Θα πω κάτι άλλο που ξέρετε πόσο σημαντικές είναι θέσεις εργασίας για πάρα πολύ κόσμο. Όμως, και θα συμφωνήσω επίσης πολύ με μια φράση του πρόεδρου Ταϊπέδ που μίλησε για αριστερές, δεξιές. Πρέπει αυτό κάπως να το δούμε λίγο διαφορετικά και να σταθούμε περισσότερο στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ λαϊκιστικών τοποθετήσεων και ειλικρινών τοποθετήσεων. Και η ειλικρινή τοποθέτηση είναι ότι αν επενδυθούν 8 δισεκατομμύρια σε τόσο μεγάλη ποικιλία έργων, θα έχουμε την ευκαιρία να χτίσουμε την αξιοπιστία και την εξωστρέφεια της χώρας σε πάρα πολλούς επενδυτές για να κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι το ελληνικό μόνο. Είναι ότι κάποιος που θα δει ότι προχωράει αυτό το μεγάλο έργο, θα έχει τη διάθεση να επενδύσει και αλλού. Θα σας πω ότι σε μια άλλη παρουσίαση που είχαμε κάνει για το ελληνικό στους πρέσβεις που βρίσκονται στην Ελλάδα, ήταν 85 πρέσβεις. Είχαμε μετά 8 πρέσβεις μεγάλων χωρών. Δεν θα ονοματίσω ποιες, γιατί καλό να μην κάνουμε διαχωρισμούς μόνο βάσει μεγεθών, ποιες χώρες είναι μεγάλες και ποιες μικρές. Αλλά ήρθαν να τοποθετηθούν για το ενδιαφέρον που είχαν πολύ μεγάλες εταιρείες από αυτές τις χώρες να μπουν στο ελληνικό. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Και φανταστείτε τι μπορεί να γίνει με το κάτω δεξιά κομμάτι, που λέει, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι διεθνείς μας σύμβουλοι και μας λένε ότι είναι συντηρητικά νούμερα,
Αν έρθουν 1 εκατομμύριο τουρίστες παραπάνω από ό,τι έχουμε σήμερα, η Αθήνα σήμερα έχει 2,3 εκατομμύρια ξένους τουρίστες, μπορεί να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Δεν μιλάω για τα άλλα, γιατί τα άλλα είναι νούμερα, ναι, θα συμβούνε. Μιλάμε για μια στροφή στο πώς μπορούμε να δούμε τον έξω κόσμο και να μας δει και εμάς ο έξω κόσμος. Άρα, πιστεύω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις που είναι απεικόνιση μιας οικονομίας που έχει περιλήθει στασιμότητα, αλλά κυρίως μια νοοτροπία στάσιμη, θα πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς δημιουργείται νέος πλούτος, καλός πλούτος, για να ανέβει το επίπεδο ζωής όλων των ανθρώπων. Αυτά όσον αφορά την παρουσίαση. Υπάρχει και ένα βίντεο, ελπίζω να παίξει με... Δεν ξέρω τι να πατήσω. Αυτά που πατάω πάντως δεν κάνουν το βίντεο να παίξει. Οπότε όποια βοήθεια εκτιμάτε. Ευχαριστούμε τον κύριο Αθανασίου και να περάσουμε στον κύριο Χρυσικό από την Κρυβάλια, μια εταιρεία που έχει γνώση και σχετίζεται με το πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων και αξιοποίησεων και ταυτόχρονα μπορεί και λόγω της άμεσης σχέσης που έχει με ξένα επενδυτικά κεφάλαια να μας δώσει και μια καλύτερη εικόνα για την άποψη που έχουν για την Ελλάδα οι ξένοι επενδυτές. Μάλιστα, συζητούσαμε πριν και μου λέγατε ότι σήμερα θα κάνετε κάποιες ανακοινώσεις σε σχέση με τον Πειραιά και ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή να γίνουν στην Ελλάδα αντίληψη. Ναι, έχω ετοιμάσει και εγώ μια παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα να καλησπερίσω όλους σας και να ευχαριστήσω και τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης που μας έχουν προσκαλέσει εδώ να μιλήσουμε. Θέλετε να το κάνω την παρουσίαση και ταυτόχρονα όπως να... Θέλετε, Η Lambda Development είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία αναπτύξεως ακινήτων. Τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ήταν και βασικός μας μέτοχος για πολλά χρόνια. Η Κρυβάλια είναι, θα έλεγα, η
κορυφαία ελληνική επενδυτική πλατφόρμα που αγοράζει το τελικό προϊόν. Ποια είναι η Γκριβάλια αυτή τη στιγμή? Η Γκριβάλια είναι μια ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε εκείνη την περιουσία, ένα real estate investment trust, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Οι μεγαλύτεροι μας μέτοχοι, είμαστε μια ελληνική επενδυτική πλατφόρμα και έχουμε μια ελληνική ομάδα που τρέχει την εταιρεία. Βέβαια, η μεγαλύτερη θέση, τη μεγαλύτερη θέση και τον έλεγχο της εταιρείας έχουν ξένοι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ελέγχουν πάνω από το 70% της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας. Μεγαλύτερος και πιο γνωστός θεσμικός επενδυτής και νομίζω και είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη χώρα μας είναι η Fairfax, η οποία κατέχει το 42% της εταιρείας. Πολύ πρόσφατα, ένα χρόνο πριν, ξεκινήσαμε και μια καινούργια προσπάθεια, επειδή πιστεύουμε, όπως έδειξε και ο Οδυσσέας, και στον τουρισμό, ότι είναι ένα σημαντικός τομέας που θα προσφέρει ανάπτυξη στην χώρα μας τα επόμενα χρόνια, αποφασίσαμε μαζί με το βασικό μας μέτοχο να δημιουργήσουμε και μια επενδυτική πλατφόρμα που επενδύει σε αναπτυξιακά τουριστικά προϊόντα στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε συγκεντρώσει τα κεφάλαια από την Γκριβάλια και τον βασικό μας μέτοχο, που ανέρχονται σε περίπου 60 εκατομμύρια και έχουμε δεσμεύσεις για άλλα επιπλέον 100 εκατομμύρια από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Εδώ βλέπετε την πορεία, τη μετοχική της Γκριβάλια. Η Λάμδα αποφάσισε τον Αύγουστο του 2012 να πουλήσει το ποσοστό της στην Γκριβάλια, στην τότε Eurobank Properties, για να πάρει τα κεφάλαια αυτά και να αναπτύξει το IBC. Άρα να δημιουργηθεί και το υπόλοιπο κομμάτι του puzzle του Golden Hall, το οποίο είναι αυτό που ο Οδυσσέας σας παρουσίασε νωρίτερα. Βέβαια, τη μεγαλύτερη είσοδο των ξένων θεσμικών την είχαμε το δύσκολο 2013, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2014, όπου έγινε μια σημαντική αύξηση κεφαλαίου στην εταιρεία μας. Γιατί αποφασίσανε να επενδύσουν αυτοί οι μέτοχοι στην εταιρεία? Προφανώς για το χαρτοφυλάκιό μας, τη διοίκηση, την εταιρική μας διακυβέρνηση, το μακροχρόνιο ορίζοντα επενδυτικό μας και τη σταθερότητα που μέχρι πρόσφατα υπήρχε στο φορολογικό πλαίσιο, αλλά και επειδή είχαμε ένα ξεκάθαρο business plan ανάπτυξης, το οποίο ένας από τους πυλώνες ήταν και οι ιδιωτικοποιήσεις που είχαν εξαγγείλει οι κυβερνήσεις ελληνικές. Εμείς έχουμε συμμετάσχει άμεσα και έχουμε συνεργαστεί με το ΤΑΙΠΕΔ και έμεσα το κομμάτι του Πειραιά, το οποίο ακούστηκε. Δεν το παρουσιάζουμε εδώ, αλλά θα σας πω ότι είναι ένα αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι όταν θα υπάρξει μια ιδιωτικοποίηση και όταν σημαντικά κεφάλαια θα επενδυθούν, άλλα κεφάλαια θα ακολουθήσουν. Εμείς λοιπόν είμαστε τα κεφάλαια που ακολουθούν τις μεγάλες επένδυσεις της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Και ευελπιστούμε κάτι αντίστοιχο να συμβεί και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στο λιμάνι της Πάτρας και σίγουρα όχι μόνο εμείς, και άλλοι θα ακολουθήσουν. Όπως όλοι γνωρίζετε, έχει ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ, η Κόσκο περνάει σε μια δεύτερη φάση ανάπτυξης και εξυγχρονισμού του λιμανιού. Θα επενδύσει κεφάλαια άνω των 300 εκατομμυρίων, 300 με 350 εκατομμύρια. 600. Είναι σε η δεύτερη φάση. Και στο σύνολό της θα είναι 600 εκατομμύρια. Και αυτά είναι δεσμεύσεις της Κόσκο ως προς το λιμάνι του Πειραιά. Εμείς λοιπόν βρήκαμε, ολοκληρώσαμε ένα κομμάτι του puzzle που ήταν Κόσκο, αναβάθμιση του λιμανιού του Πειραιά. Ένας Δήμος που ήταν πάρα πολύ φιλικός στην ελληνική και στην ξένη επιχειρηματικότητα και θα συνδράμει στην ανάπτυξη που θέλουμε να κάνουμε. Μία εταιρεία, ίσως την πιο γνωστή στην περιοχή του Πειραιά, τον Παπαστράτο. Ένα developer, όχι τη Λάμδα, θα συνεργαστούμε και τη Λάμδα στο μέλλον, είμαι σίγουρος, θα σας πω και τις σκέψεις μας. Μια άλλη εταιρεία η οποία έχει και αυτή ένα καλό track record στη δημιουργία αναπτύξεων
και αποφασίσαμε όλοι μαζί, μπήκε η Κρυβάλια μέσα, να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη της περιοχής του Παπαστράτου με το regeneration κάποιων ακινήτων μεγάλης επιφάνειας εκεί πέρα. Η πρώτη φάση επένδυση είναι περίπου 14 εκατομμύρια, αλλά στο σύνολό της είναι άνω των 100 εκατομμυρίων. Πάμε όμως να δούμε τι έχουμε κάνει όσον αφορά την άμεση σχέση μας με τις ιδιωτικοποιήσεις και με το ΤΑΙΠΕΔ. Η εταιρεία μας συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό για την πώληση και επαναμίσθωση, το γνωστό, το περίφημο Selling List Back που πολλά έχουν ακουστεί και πολλά έχουν γραφτεί. Και μετά από μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 2013, καταλήξαμε στη δεσμευτική μας προσφορά προς το τέλος του 2013 και ολοκληρώθηκε μετά και από την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο το Μάιο του 2014. Βλέπετε τα στοιχεία. Η συνολική ήταν δύο χαρτοφυλάκια, το χαρτοφυλάκιο Α και το χαρτοφυλάκιο Β, 14 ακινήτων το καθένα, κυρίως κτηριακών γραφείων και κάποιων ειδικών χρήσεων ακινήτων, όπως η ΓΑΔΑ, το Γενικό Χημείο του Κράτους κτλ. Ήταν το πρώτο και το μοναδικό μέχρι στιγμής, η πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής συναλλαγή που έχει γίνει με τη μορφή του Sale and Lease Back. Είναι ένα εργαλείο το οποίο ουσιαστικά ο χρήστης του ακινήτου που είναι και ιδιοκτήτης το πουλάει για να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια για δικό του όφελος και χρήση. Θα σας πω τι μπορεί να κάνει με αυτά. Και επειδή όμως χρειάζεται τα κίνητα, τα επαναμισθώνει πίσω από τον επενδυτή. Το δικό μας το transaction αφορούσε 14 κίνητα. Δώσαμε στο ελληνικό δημόσιο και στο ΤΑΙΠΕΔ περίπου 146 εκατομμύρια για να αποκτήσουμε αυτά τα 14 κίνητα. Είναι περίπου 130.000 τετραγωνικά μέτρα. Σε όρους απόδοσης της επένδυσης ήταν μια απόδοση που μπήκαμε με 9,6%. Δηλαδή, εμείς συμφωνήσαμε να εισπράττουμε ένα νίκιο της τάξης 14 εκατομμυρίων το χρόνο. Συνολικά, το άλλο χαρτοφυλάκιο το αγόρασε η Εθνική Παγκαία. Συνολικά το ΤΑΙΠΕΔ είχε έσοδα 261 εκατομμύρια περίπου από αυτή τη συναλλαγή. Πρέπει όμως να σκεφτούμε, γιατί μπορεί σε κάποιους το yield του 9,6 να φαντάζει υψηλό, πρέπει να σκεφτούμε και την περίοδο που έγινε η επένδυση, αφενός, το ρίσκο που συνοδεύει μια τέτοια επένδυση και το πού τα ελληνικά ομόλογα κάνανε trade. Όλη τη διάρκεια του 2013 τα ελληνικά ομόλογα ήταν πάνω από 10% σε όρους απόδοσης. Και τη στιγμή που έγινε η συναλλαγή, τη στιγμή που καταθέσαμε τη δεσμευτική μας προσφορά, με τα 261 εκατομμύρια η ελληνική κυβέρνηση μπορούσε να εξαγοράσει 435 εκατομμύρια δανεισμό. Άρα μπορούσε άμεσα να τα χρησιμοποιήσει για αποπληρωμή αυτού του τεράστιου ποσού και ταυτόχρονα το δημόσιο έχει να απολαμβάνει τους φόρους που εισπράττει από τις εταιρείες σαν και εμάς, γιατί πλέον εμείς είμαστε ιδιοκτήτες των ακινήτων και πληρώνουμε τους φόρους που μας αναλογούν και βέβαια έχουμε αναλάβει και ένα σημαντικό μερίδιο, το μεγαλύτερο, τη συντήρηση και τον ξεχρονισμό αυτών των κτηρίων, το οποίο είναι ένα κονδύλι, το οποίο είναι αρκετά υψηλό. Όμως το Selling List Back, το ακούσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει γίνει μία και μοναδική φορά, έχει γίνει πάρα πολλές φορές με εμάς στον ιδιωτικό τομέα και είναι αρκετά διαδεδομένο στο εξωτερικό και στην Ευρώπη. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν, σας δείχνουμε πώς έχει ανθίσει αυτό του είδους η συναλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα και επίσης έχουμε και ένα συγκριτικό για να δούμε οι άλλες χώρες, τα άλλα κράτη, οι άλλοι δήμοι, σε τι επίπεδα κάνανε τις συναλλαγές στην ίδια περίοδο. Όπως βλέπετε, την ίδια χρονική περίοδο που το ΤΑΙΠΕΔ προχωρούσε στην ιδιωτικοποίηση μέσω της μορφής του Selling List Back αυτών των ακινήτων, αντίστοιχα και στην Ισπανία είχαμε μια αντίστοιχη συναλλαγή Selling List Back για ακίνητα στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη, η οποία έγινε με 9,5% απόδοση εισόδου, παρόλο του ότι τα ισπανικά ομόλογα τρέχανε με σχεδόν το μισό κόστος από ό,τι τα ελληνικά.
Τώρα, τι άλλη εμπειρία έχουμε με το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά έχει φτιάξει μια φανταστική πλατφόρμα για πωλήσεις διαδικτυακή. Δυστυχώς δεν έχουμε αγοράσει κάτι από αυτή την πλατφόρμα, αλλά έχουμε συμμετάσχει. Είναι μια πλατφόρμα η οποία η συναλλαγή γίνεται πολύ γρήγορα. Είναι πάρα πολύ διαφανής η διαδικασία, δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση αυτό. Και είναι και πάρα πολύ γρήγορη. Και συνήθως το ΤΑΙΠΕΔ την έχει ακολουθήσει για μικρότερης αξίας ακίνητα και με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε συμμετάσχει σε διάφορες περιπτώσεις. Στην τελευταία ήταν για το ξενοδοχείο Λιτό στη Μύκονο, στην οποία δεν ατυχήσαμε, δεν το έχουμε αποκτήσει μέσω της πλατφόρμας της ξενοδοχειακής, αλλά η εμπειρία μας γενικά είναι πάρα πολύ θετική. Έχουμε δει όμως και περιθώρια βελτίωσης, τα οποία σίγουρα έχουν να κάνουν με μια καλύτερη προετοιμασία του φακέλου του διαγωνισμού και θα ήθελα να προτείνω και μια καλύτερη εξυπηρέτηση αφού έχει γίνει το transaction, έτσι ώστε να επιταχυνθούν όλες οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα ήταν η προθεσμία για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για την διάθεση του 24% του ΑΔΜΙΕ, όπου εξ όσων πληροφορήθηκα είχαμε και δύο προσφορές. Οπότε ο επόμενος ομιλητής μας, ο κύριος Καμπούρης από τον ΑΔΜΙΕ, μπορεί να μας παρουσιάσει το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΙΕ, να μας μιλήσει γι' αυτό και να μας πει και πώς μπορεί να βοηθηθεί, να βοηθηθούν αυτές οι επενδύσεις από την παρουσία των Ιταλών ή των Κινέζων ή ποιοι έχουν καταθέσει τη μεγαλύτερη προσφορά. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές που μας κάλεσαν εδώ να πούμε λίγο για το επενδυτικό μας πρόγραμμα. Θα χρησιμοποιήσω και εγώ μερικές εικόνες, αλλιώς θα είναι λίγο δύσκολο. Είμαστε λίγο, μάλλον αισθανόμαστε λίγο κάπως διαφορετικά από δεν είμαστε ακριβώς αυτό που λέμε business. Έτσι. Είμαστε μια εταιρεία η οποία προσπαθεί να διατηρήσει και να αναπτύξει δημόσιες υποδομές που αφορούν τον ηλεκτρισμό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, αν σκεφτούμε ότι μετά το φαγητό και το νερό είναι το επόμενο που χρειαζόμαστε, μάλλον στη σύγχρονη ζωή. Δεν θα κάτσω πολλή ώρα. Μόνο να πω ότι είμαστε μια εταιρεία που έχουμε ρυθμισμένο το επιχειρησιακό μας καθεστώς. Βλέπετε ότι ανακτούμε τις επενδύσεις με ένα ρυθμιζόμενο επιτόκιο 8,5% πέρσι, το οποίο θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια με απόφαση της αντίστοιχης της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής. Αυτό που θέλω να πούμε λίγο είναι ποιο είναι το επενδυτικό μας πρόγραμμα. Το επενδυτικό μας πρόγραμμα πρακτικά αποκρισταλώνεται σε κάποιο θεσμοθετημένο σε όλη την Ευρώπη πρόγραμμα που δίνουν όλοι οι αντίστοιχοι διαχειριστές αφορά την επόμενη δεκαετία και εγκρίνεται τελικά από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Για μας, την επόμενη δεκαετία, οι δύο οδηγοί που οδηγούν τις επενδύσεις μας είναι κυρίως οι στόχοι που έχουμε για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι στόχοι που έχουμε για τη διασυνδέσεις των νησιών μας. Και επίσης διασυνδέσεις με γειτονικά συστήματα στην πορεία ολοκλήρωσης, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ενέργειας στον ηλεκτρισμό. Το δεκαετές πρόγραμμα δεν είναι κάτι που το κάνουμε και τελειώνουμε. Περνάει από μια βασανιστική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Δύο φορές γίνεται διαβούλευση, από εμάς και από τη Ρυθμιστική Αρχή. Είναι αργά να μην σας κουράζω πολύ με τα διαδικαστικά. Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι να πούμε ότι μετά την κρίση, μετά το 2008, έχουμε μια σημαντική μείωση του φορτίου που διακινείται από το σύστημά μας. Επομένως, αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι βέβαια μειώθηκαν τα φορτία, μειώθηκε η κατανάλωση. Απ' την άλλη μεριά, αυξήθηκε η παραγωγή που είναι σπαρμένη στο δίκτυο στα χαμηλής τάσης και μεσαίας τάσης δίκτυα. Άρα, η ανάγκη για μεταφορά από το δικό μας δίκτυο έχει επίσης για αυτό το λόγο μειωθεί. Τούτο σημαίνει ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλες ανάγκες να αναπτύξουμε το σύστημά μας. Η υποδομή μας είναι αρκετά μεγάλη. Αρκετά υπερκαλύπτει τις ανάγκες μας. Έχουμε άλλωστε κάνει πάρα πολλά σημαντικά έργα την τελευταία 15 ετία. Αυτά που στα οποία να περάσω γρήγορα, εδώ έχει σημασία να δούμε λίγο, βλέπετε πώς η ζήτηση μειώθηκε τα τελευταία χρόνια και ειδικά οι μεταφορικές μας ανάγκες. Θα έλεγα ότι τα βασικά μας έργα αυτή τη στιγμή είναι κάποια μεγάλα έργα στην Βόρεια Ελλάδα, τα οποία τελειώνουν. Ένα πολύ σημαντικό έργο είναι το ότι επεκτείνουμε το δίκτυο των 400.000 βολτ, που είναι η
η ραχοκοκαλιά του συστήματος και στην Πελοπόννησο, όπου δεν έχουμε ακόμα τέτοιο στάσεις δίκτυο, με μεγάλες δυσκολίες, λόγω κυρίως αντιδράσεων του κοινού, που είναι πάρα πολύ μεγάλες και εκτεταμένες και σε όλη την Ευρώπη, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά έχουμε και δύο πολύ σημαντικά έργα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση των νησιών μας και θα σταθώ λίγο πολύ σε αυτά. Αν δούμε λίγο το επενδυτικό πρόγραμμα στη δεκαετία, έχουμε ένα πρόγραμμα της τάξης του 1,2 δισεκατομμυρίων. Συγγνώμη, το 1,8 δισεκατομμυρίων. Από αυτά το 1,2, δηλαδή τα 2 τρίτα περίπου, αφορούν διασυνδέσεις των νησιών. Και αυτά είναι οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Να σταθώ λίγο πιο πολύ σε αυτά. Στην επόμενη τριετία βλέπετε ότι έχουμε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ να εκταμιεύσουμε για τις διασυνδέσεις αυτές. Πάνω από το μισό από τις συνολικές δαπάνες για όλο το σύστημα μεταφοράς. Για τα νησιά, λοιπόν, έχουμε πολλά νησιά, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ηλεκτροδοτήσεις. Είναι πάρα πολύ ακριβό να τα ηλεκτροδοτήσουμε. Τα πιο πολλά νησιά, στην ουσία, ηλεκτροδοτούνται από τοπικούς σταθμούς με πετρέλαιο. Εδώ έχουμε κάποια θεματάκια. Το πρώτο θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Το δεύτερο θέμα, όμως, και πιο βασικό, είναι ότι από το 20, το 25 και μετά δεν θα μπορούμε πια να χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο. Θα πρέπει να πάμε είτε σε άλλο καύσιμο, είτε η λύση που εξετάζουμε να διασυνδέσουμε με το υπηρετικό σύστημα. Να σας δώσω μία εκτίμηση ότι στην Ελλάδα περίπου το 10% του φορτίου αφορά νησιά, 6% περίπου είναι η Κρήτη. Έχουμε, βλέπετε, πάρα πολλά νησιά κάθε μεγέθους, από μερικά κιλοβάτ μέχρι 700 περίπου μεγαβάτ που είναι η Κρήτη. Άρα συναντάμε εκεί όλη την ποικιλία των προβλημάτων που μπορεί κανείς να δει. Να θυμηθούμε ότι τα νησιά ξεκίνησαν να ηλεκτροδοτούνται, και εγώ από ένα τέτοιο προέρχομαι, δεκαετία του 50-60 με μικρές μηχανές. Συνήθως βάζαμε το σταθμό δίπλα στο χωριό. Το χωριό μεγάλωσε, ο σταθμός βρέθηκε μέσα στο χωριό. Είναι δύσκολο να επεκτείνουμε τους σταθμούς. Η περιβαλλοντική ενόχληση είναι έντονη. Όλοι θέλουμε τα νησιά να είναι όπως τα θέλουμε να τα βλέπουμε και εμείς και οι τουρίστες, άρα να τους προσελκύουμε. Και ένα άλλο ζήτημα, βέβαια, είναι ότι τα νησιά, ειδικά στο Αιγαίο, έχουμε ένα πολύ ψηλό δυναμικό ανανεώσιμων, κυρίως ήλιο και αέρα, που είναι καλό να το εκμεταλλευτούμε. Για όλα αυτά, βέβαια, δεν πάμε στα στραβά. Έχουμε μια στρατηγική αντιμετώπιση. Έχουμε λίγο πολύ, όπως βλέπετε στην εικόνα, χωρίσει 4 κομμάτια. Για την Κρήτη και τις Κυκλάδες έχουμε ήδη ηλυμένες αποφάσεις εν πωλής και δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Θα σας πω λίγο πιο πολλά λόγια. Τα άλλα, βέβαια, τα μακρινά νησιά, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνης είναι μια πιο δύσκολη υπόθεση. Επί αυτών δουλεύουμε μαζί με τη ρυθμιστική αρχή και το διαχειριστή των νησιών που τώρα τα έχει στην ευθύνη του, να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση για το μέλλον. Έχουμε όμως στο νου μας ότι τα νησιά είναι μακριά μας. Είναι πρακτικά στην Ασία. Είναι πολύ μακριά από την υπηρετική χώρα και αυτό βγάζει τη δυσκολία, διότι και οι διασυνδέσεις είναι κάποιες ακριβές λύσεις. Για τις Κυκλάδες. Για τις Κυκλάδες έχουμε ήδη ξεκινήσει τη δουλειά. Θα τις διασυνδέσουμε από το Λαύριο με ένα καλώδιο μέχρι τη Σύρο, που θα είναι ο κεντρικός υποσταθμός, και από εκεί θα διασυνδέσουμε τα υπόλοιπα νησιά, Πάρον, Άξο, Μύκονο, Άνδρο, Τίνο. Το καλώδιο που είναι το μεγάλο κόστος, έχει ήδη ποντιστεί, είναι ήδη εκεί. Έχουμε δυσκολίες στο να τελειώσουμε τους υποσταθμούς, πάλι λόγω των γνωστών αντιδράσεων του κοινού, που σιγά σιγά όμως ξεπερνιόνται. Σε δεύτερη φάση θα κλείσουμε ένα βρόχο, όπως βλέπετε, ώστε να είναι πιο αξιόπιστο το σύστημα, από την Πάρον Άξη στο Μύκονο, και στη συνέχεια ένα δεύτερο καλώδιο για ακόμα καλύτερη αξιοπιστία, το οποίο μάλλον θα το καθυστερήσουμε λιγάκι, λόγω ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη λόγω της μείωσης των φορτίων για το μέλλον. Βέβαια, αυτή η ιστορία θα μας δώσει και μια δυνατότητα να αναπτύξουμε και ανανεώσιμες πηγές στα νησιά. Άρα θα δώσει και μια νέα επενδυτική ευκαιρία σε αυτό το τομέα. Να μην σας ζαλίσω με τις λεπτομέρειες, να πούμε λίγο για την Κρήτη. Η Κρήτη είναι μια μεγάλη κατανάλωση, 6% της ζήτησης της χώρας. Πρακτικά πληρώνουμε ένα τεράστιο ποσό κάθε χρόνο για αυτό που λέμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δηλαδή που είναι το υπερβάλλον κόστος που πληρώνουμε για την Κρήτη λόγω του πετρελαίου, το οποίο μοιράζεται σε όλους τους καταναλωτές στη χώρα. Είναι 300 εκατομμύρια. Βέβαια, το νούμερο έχει να κάνει πάντα και συναρτάται άμεσα με τις τιμές του πετρελαίου. Λογαριάζουμε περίπου 300 εκατομμύρια ετησίως. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης είναι ότι εκεί δεν μπορούμε να αναπτύξουμε νέους σταθμούς. Οι αντιδράσεις είναι τρομακτικές. Η Κρήτη, επίσης, έχετε όλοι στο νου σας, είναι ένα νησί που έχει αναπτυχθεί κατά το βόρειο άξονα. Και αυτό έχει μια μεγάλη δυσκολία, διότι δεν μπορούμε να πάμε εκεί
να χτίσουμε σταθμούς. Και βεβαίως μια άλλη ιστορία που και εδώ ισχύει και ακόμα περισσότερο είναι ότι έχει ένα δυναμικό ήλιου και αέρα πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο αν το εκμεταλλευτούμε θα μας δώσει πάρα πολλά ωφέλη. Η Κρήτη, εδώ βλέπετε, δεν επηρεάστηκε και πάρα πολύ από την κρίση όσο η υπόλοιπη χώρα, όσον αφορά τα φορτία. Το πρόβλημα το μεγάλο, που το είπα και πριν, είναι ότι σε λίγο η σταθμή του πετρέλαιου θα είναι λίγο παράνομη, θα πρέπει λίγο να μετακινηθούμε από το πετρέλαιο, άρα βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που έχει την έννοια του επίγοντος, κάτι πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ξεκινήσαμε γρήγορα να δούμε τις λύσεις διασύνθεσης. Για να μην σας κουράζω, στην Κρήτη σχεδιάζουμε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, μια διασύνθεση σχετικά κοντή από την Πελοπόννησο, από τον Καβομαλιά στη Δυτική Κρήτη, και μια πιο μεγάλη, και πιο μεγάλης ικανότητας, πιο μεγάλης ισχύος, με συνεχές ρεύμα, πιο μακριά και πιο ακριβή βέβαια, από την Αττική, από το κέντρο της χώρας, στο κέντρο κατανάλωσης της Κρήτης, στο Ηράκλειο. Συνολικά πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο περίπου παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο, όπως τα λογαριάζουμε σήμερα. Βέβαια, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι στατικά. Και ελπίζουμε ότι περί το 2020 θα έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη διασύνδεση. Περί το 2023-2024, γιατί έχουμε και εκεί διάφορες δυσκολίες τεχνικές, να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη διασύνδεση, καθιστώντας πια την Κρήτη λίγο πολύ σε μια κατάσταση όπου θα μπορούμε πολύ λίγο να χρησιμοποιούμε τις μονάδες της εκεί και να την τροφοδοτούμε πάρα πολύ φθηνότερα από την υπηρετική Ελλάδα. Το έργο αυτό, να σας πω ότι οικονομικά είναι από τα πιο καλά, θα έλεγα, έργα μεταφοράς. Καμιά φορά δεν τολμάω να πω το πόσο γρήγορα θα βγάλει τα λεφτά του. Έχετε στο νου σας ότι αυτά τα έργα συνήθως έχουν ένα χρόνο αποπληρωμής 20-30-50 χρόνια. Αυτό το πρώτο κομμάτι ειδικά θα είναι 2-3 χρόνια και λέω πάρα πολύ, αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν μου αρέσει να λέω μεγάλες κουβέντες. Και το δεύτερο, της τάξης 10-15 ετίας. Ήδη έχουμε προχωρημένες συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση. Θα χρησιμοποιήσουμε και ίδια κεφάλαια. Και ελπίζουμε ότι μέχρι το 25 να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το έργο, το οποίο είναι κολοσσιαίο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο πολύ σημαντικό, να ξεχάσω κάτι σημαντικό. Το πρόγραμμα του ΕΔΜΗ ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Είναι ειλικρινά πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με το τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, ειδικά μετά την έναρξη της κατασκευής των Κυκλάδων, έχουμε την εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσουμε σύντομα να το υλοποιήσουμε και πολύ πιθανά στον χρόνο που έχουμε υποσχεθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, κύριε οργανωτής, έχουμε χρόνο για να δεχτούμε ερωτήσεις. Ωραία, δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ. Υπάρχει. Να την κάνω εγώ λοιπόν την ερώτηση στον κύριο Πιτσιόρλα και να σας ρωτήσω, από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, ποιες κινήσεις μπορούν να γίνουν για να βελτιωθούν οι επόμενες αποκρατικοποίησεις. Για παράδειγμα, έχουμε μπροστά μας τον ΟΛΦ. Είδαμε στον ΟΛΦ να ορθώνονται ξαφνικά πολλά εμπόδια τα οποία συνεχώς καθυστερούσαν και παραλίγο να οδηγήσουν και σε ναυάγιο την αποκρατικοποίηση. Είδαμε την περίπτωση του ΔΕΣΦΑ, όπου και εκεί πέρα προέκυψαν εμπόδια εκτός προγράμματος. Πώς κατά τη γνώμη σας μπορούν να οργανωθούν καλύτερα οι κινήσεις για να ολοκληρώνονται εγκαίρως και επιτυχημένα οι αποκρατικοποίησεις? Είναι πολλές κατηγορίες προβλημάτων και πολλές κατηγορίες λύσεων που πρέπει να προωθηθούν. Υπάρχει μία κατηγορία προβλημάτων, αφορούν κυρίως τα ακίνητα, όπου απαιτείται καλύτερη προετοιμασία και ορίμανση των ακινήτων που βγαίνουν σε διαγωνισμούς. Έχει βελτιωθεί αρκετά τον τελευταίο χρόνο, όμως παραμένει το πρόβλημα και θα είναι μεγάλο στο υπερταμείο. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα του δημοσίου που όμως θα πρέπει να οριμάσουν πρώτα και μετά να προωθηθούν για αξιοποίηση. Για παράδειγμα, πρέπει να ψηφιστεί κάποτε ο νόμος για τις καταπατήσεις και να λυθεί το θέμα των καταπατήσεων. Πρέπει να λυθούν πολεοδομικά ζητήματα, χωροταξικά ζητήματα, γιατί αυτά μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Ζητήματα με τη δασική νομοθεσία. Γενικότερα, σε όλα τα θέματα των επενδύσεων,
Νομίζω ότι χρειάζεται μία, θα το έλεγα, καμπάνια μείωσης των εμποδίων. Χρειάζεται μια προσπάθεια κωδικοποίησης πολύ έντονη της νομοθεσίας σε όλους τους τομείς για να προκύψουν να τα δούμε μπροστά μας και τα προβλήματα που υπάρχουν από την πολυνομία. Είναι μια δουλειά που κάποτε πρέπει να ξεκινήσει και να γίνει. Μια δεύτερη κατηγορία προβλημάτων αφορά τις αντιδράσεις που προέρχονται από από συντεχνίες, από ομάδες συμφερόντων, από τοπικές κοινωνίες. Αυτά χρειάζονται κυρίως, χρειάζεται μια διακομματική συνεννόηση για να αντιμετωπιστούν με τρόπο αποτελεσματικό. Κανείς να μην μποντάρει σε αυτού του είδους τις αντιδράσεις. Με ρωτήσετε για την Εγνατία Οδό. Εμείς προχωράμε τώρα στην διαδικασία για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Η Εγνατία Οδός είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, ένας δρόμος 600 χιλιόμετρων. Δαπανήθηκαν 2 δισεκατομμύρια για την κατασκευή του. Ιδιαίτερα στο δυτικό του μέρος απαιτεί πάρα πολύ σοβαρή συντήρηση, διότι είναι το έδαφος τέτοιο που επιβάλλει να γίνεται συντήρηση. Υπάρχουν γέφυρες, υπάρχουν τούνελς πολλά κλπ. Πολλά χρόνια τώρα δεν έχει συντηρηθεί ο δρόμος, με κίνδυνο πολύ γρήγορα να υπάρξουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Παρά τα αυτά, υπάρχει μια αντίδραση πολλών στο να μπουν διόδια. Στο ερώτημα ποιος θα συντηρήσει το δρόμο και με τι λεφτά δεν απαντάει κανείς. Όμως διόδια να μην μπουν. Και τώρα έχουμε στη Θράκη, αντιμετωπίζουμε προβλήματα κινητοποιήσεων, να μην μπουν διόδια στη Θράκη. Το να μην μπουν διόδια στη Θράκη σημαίνει, καταρχήν, όλα τα φορτηγά που έρχονται από την Τουρκία χρησιμοποιούν την Εγνατία Οδό τζάμπα. Μέχρι σε ένα σημείο. Και είναι πάρα πολλά. Και αυτά που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία το ίδιο. Θα σας πω, μην σας κουράσω. Τέτοια προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αν κάποιες από τις πολιτικές δυνάμεις ποντάρουν και προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτές τις αντιδράσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια διακομματική συνεννόηση, να υπάρξει ένα πλαίσιο που να ελαχιστοποιήσει τους λαϊκισμούς. Τέλος, υπάρχουν τα προβλήματα που προέρχονται από τις αντιδράσεις αυτού καθ' αυτού του πολιτικού συστήματος, που και αυτές είναι ισχυρές. Και εδώ νομίζω ότι και αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Τον τελευταίο καιρό έχει διαμορφωθεί μια διακομματική συνεννόηση στα μεγάλα θέματα που είναι αξιοσημείωτη. Το ελληνικό πέρασε στην Βουλή με μια πλειοψηφία ρεκόρ. Το ίδιο η παραχώρηση του Πειραιά. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα. Παρά τα αυτά, σε αυτό πρέπει να συνεχίσουμε. Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε στρατηγικές σε μεγάλους τομείς. Παραχωρήσαμε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Μας μένουν άλλα 23. Θα πιστοποιήσουμε τα 14. Τα 23 θα είναι μη πιστοποιημένα. Αυτά θα είναι σε δεύτερη μοίρα και ενδεχομένως κάποια από αυτά θα εγκαταληφθούν από τις αεροπορικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει μια στρατηγική για τα αεροδρόμια αυτά. Το ίδιο ισχύει με τα λιμάνια. Γενικότερα πιστεύω ότι η ουσία του προβλήματος είναι να μπει το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του στη συζήτηση σχεδιασμού αξιοποίησης των πόρων του, της χώρας, που δεν το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Ποτέ. Όταν λέω ποτέ, ποτέ. Και αυτό πρέπει να αρχίσει να γίνεται. Αν και μια τελευταία παρατήρηση, νομίζω ότι και το πολιτικό σύστημα είναι αρκετά πίσω πια από την κοινωνία. Εγώ το νιώθω στη δουλειά μας κάθε μέρα. Ευκολότερα συνεννοείται κανείς πια και με δύσκολους κοινωνικούς εταίρους, από ότι με το πολιτικό σύστημα της χώρας. Διότι παραμένει στην αντίληψη ότι όλα αυτά είναι αντιδημοφιλή. Δεν είναι το ίδιο όμως που ήταν πριν. Δεν μπορεί κανείς να κερδίσει πόντους πολιτικούς επενδύοντας στην αντίθεση σε αυτή την προοπτική των ιδιωτικοποιήσεων και της ανάπτυξης. Το ελληνικό είναι κλασικό παράδειγμα. Θεωρούνταν έγκλημα καθοσιώσεως. Όταν κάναμε πριν από ένα χρόνο έρευνες στην κοινή γνώμη, εμείς τις κάναμε για το λογαριασμό μας,
διαπιστώσαμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του Νεκανοπεδίου ήθελε την αξιοποίηση και την υλοποίηση του έργου. Αυτό δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Αν λοιπόν γίνουν αυτά τα βήματα, πιστεύω ότι τα προβλήματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ελαχιστοποιούνται. Κρατήστε και τελειώνω αυτό που σας είπα για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Έρχονται ξένοι επενδυτές. Μας λένε, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Γνωρίζουν τα προβλήματα, τα φορολογικά και τα άλλα. Παρά τα αυτά, μας λένε, θέλουμε να επενδύσουμε. Πείτε μας όμως και τα βήματα που πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια. Εκεί υπάρχει ένας λαβύρινθος. Κανείς από μόνος του δεν μπορεί να περπατήσει σε αυτό το λαβύρινθο. Αυτό πρέπει να το απλοποιήσουμε. Και είναι ευθύνη ορωνών μας. Νομίζω λοιπόν ότι η ιδέα του να μπορέσουμε να έχουμε μια κωδικοποιημένη και απλοποιημένη νομοθεσία για το πώς κανείς, για το πώς αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, για το πώς γίνονται οι επενδύσεις, για το πώς αναπτύσσονται οι διάφοροι τομείς, είναι το α και το ω για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Κρατήστε ότι έχουμε πολύ πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ίσως ακούγεται παράξενο, αλλά σας λέω αλήθεια ότι το βλέπουμε κάθε μέρα. Παρά το γεγονός ότι όσοι έρχονται, έρχονται με την εικόνα την κακή που έχουν απ' έξω. Τελευταία φορά είχαμε μια αντιπροσωπεία από την Κίνα, μια μεγάλη κινέζικη τράπεζα. Μετά την Κόσκο έχουν πλακώσει οι Κινέζοι κατά κύματα και θέλουν να επενδύσουν. Ήρθαν λοιπόν και το συνάντησα καταρχήν στη Μεγάλη Βρετανία. Και το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν το εξής. Ερχόμαστε πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχουμε εντυπωσιαστεί. Από τι έχετε εντυπωσιαστεί? Βλέπουμε κόσμο να κυκλοφορεί στους δρόμους, βλέπουμε τα μαγαζιά γεμάτα. Θεωρούσαμε ότι θα έρθουμε σε μια χώρα έρημη. Παρά λοιπόν τις κακές εικόνες, για διάφορους λόγους, σε πολλούς τομείς, θέλουν πολλοί να τοποθετηθούν στην Ελλάδα. Εάν το κατανοήσουμε αυτό και αν καταφέρουμε να απαντήσουμε στο απλό ερώτημα τι θα κάνουμε αν πάρουμε ένα ακίνητο, πώς το κτίσουμε, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Κύριε Θανασίου, κύριε Χρησκέ, εσείς από την πλευρά των επενδυτών, τι θα περιμένατε από την πολιτεία για να διευκολυνθεί η δουλειά σας, για να κάνετε δουλειές, για να φέρνετε δουλειές? Κοιτάξτε, εμείς για σαν ΑΕΑΜ για πολλά χρόνια είχαμε μια ξεκάθαρη φορολογική αντιμετώπιση και οι επενδυτές που εμπιστευτήκαν τα κεφάλαια στη δικιά μας την εταιρεία πιστεύαν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Είχαμε μια δυσάρεστη έκπληξη πριν από λίγους μήνες που άλλαξε το φορολογικό πλαίσιο των ΣΑΕΑΠ. Ήταν ένα σοκ και για εμάς τους ίδιους που δεν το περιμέναμε, αλλά και για τους ξένους επενδυτές. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι ήταν μια ανάγκη να ξεπεραστεί και θα ξεπεραστεί αυτή η ανάγκη και όταν τα πράγματα θα επανέλθουν σε μια λογική πορεία, πιστεύουμε ότι θα ξανακοιτάξουν οι κυβερνώντες αυτό το θέμα. Δεν έχουμε κλονιστεί ούτε η μετοχή μας. Συνεχίζουμε και επενδύουμε. Βέβαια, έχουμε γίνει λιγότερο ανταγωνιστικοί στο να προσελκύσουμε νέα κεφάλαια, αλλά πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα επανέλθουμε στο ίδιο καθεστώς που ήμασταν προηγουμένως. Τουλάχιστον επενδύουμε με την προοπτική ότι θα γίνει ξανά μια θετική αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Θανασίου. Χωρίς να επαναλάβω αυτά που έχουν πει πολύ καλά οι δύο συνομιλητές μου, να πω ότι σε γενικές γραμμές αυτό που πρέπει να χτιστεί είναι η εμπιστοσύνη προς την αποφασιστικότητα που έχει η χώρα να προχωρήσει στη χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων. Δεν φτάνει δηλαδή να κάνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις που ευτυχώς χάρη σε ορισμένα πρόσωπα γίνονται. Οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν τα 14 δρόμια. Πρέπει να δείξουμε τη διάθεση ότι θέλουμε να γίνουν επενδύσεις σε αυτά. Γιατί αν πάει κανείς στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, δύο από τα πιο δημοφιλή νησιά στον κόσμο και μπει στο αεροδρόμιο, επίσης φαντάζομαι ότι το έχετε δει περισσότερο, είναι ένα κουτί. Δεν έχει ένα μαγαζί να αγοράσει ένα περιοδικό, ένα βιβλίο, ένα μπλουζάκι. Αυτά είναι λεφτά που χάνονται. Έγινε η Εγναντία και αναπτύχθηκε ο τουρισμός στην Κέρκυρα και στα Ιωάννινα. Ένα κλασικό παράδειγμα πώς βοηθάνε οι υποδομές, τα λιμάνια, οι σιδηρόδρομοι. Πριν να χτιστούν την αξιοπιστία, θα πέσει άμεσα το κόστος δανεισμού στη χώρα. Αυτή είναι πάρα πολύ ψηλό. Μόνο με εμπιστοσύνη γίνονται αυτά.
Πριν περάσουμε δηλαδή σε συγκεκριμένα πράγματα και αρχίσουμε και μιλάμε για νούμερα, και η μόνη διαφωνία που έχω με την τελευταία παρατήρηση του Στέργιου του Πιτσόλα, που χάρη σε αυτόν έχουν προωθηθεί πάρα πολλά πράγματα, κακά τα ψέματα, είναι για το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό που έχουμε δει εμείς, σαν Λάμδα, είναι ότι ενώ υπήρχαν πολλά κεφάλαια έτοιμα να επενδυθούν κάποια εποχή, έχει μειωθεί τώρα η πραγματική επένδυση. Άλλο το ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον υπάρχει. Και επίσης έχει να κάνει και με ένα διεθνές περιβάλλον που δεν ξέρεις πώς θα είναι μεθαύριο. Δηλαδή το 2014, το 2015, ακόμη και τώρα, είμαστε ελκυστικοί, γιατί οι αποδόσεις σε άλλα μέρη του κόσμου είναι πολύ χαμηλές. Ένα παράδειγμα είναι τον Οκτώβριο του 2015, πέσανε τιμές όλων των εμπορευμάτων, πετρέλαια, μέταλλα και οι μετοχές που τα συνοδεύανε. Αυτό έκανε πολλούς να πάνε να επενδύσουν εκεί. Αν ξαναπέσουν πάλι τιμές, δεν είναι ελκυστική η Ελλάδα όπως είναι σήμερα. Σήμερα είμαστε ελκυστικοί γιατί έχουμε ένα καλό προϊόν το οποίο προσφέρεται σε μια χαμηλή τιμή. Σκοπός είναι να δημιουργήσουν τις συνθήκες που να επενδυθούν κεφάλαια εδώ και να ψηλώσουμε και τις τιμές. Αυτό είναι. Άρα εμπιστοσύνη είναι μια λέξη που... και αξιοπιστία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δεχτούμε μια ερώτηση. Γκρίβε, αρχιτέκτονας Πολοδόμος, για τον κύριο Αθανασίου. Σύντομα θα αναλάβετε μάλλον το πιο εξαιρετικό ακίνητο στην Ευρώπη. Σίγουρα στην Ελλάδα, αλλά μάλλον και στην Ευρώπη. Είπατε ότι είχατε ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους πρέσβηδες που είχατε καλέσει. Το ακίνητο αυτό είναι εξαιρετικό, αλλά είναι και για σας, το είδαμε από τα νούμερα που μας είπατε πριν, παρόλο που είστε η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων στην Ελλάδα, μια μεγάλη δουλειά. Και η εμπειρία ανάπτυξης τέτοιων μεγάλων ακινήτων στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσετε όχι μόνο την συνδρομή και το ενδιαφέρον των ξένων εταιριών, αλλά ενδεχομένως και των ξένων σε επίπεδο ανάπτυξης ακινήτων, πολεοδομικής ανάπτυξης, δηλαδή την εμπειρία που έχουν εκείνοι στην ανάπτυξη τέτοιων μεγάλων εκτάσεων στις δικές της μεγάλου πόλης. Σαφέστατα είναι η απάντηση. Θα μπορούσα να μην σου πω τη λέξη, αλλά θα επεκταθώ λιγάκι. Καταρχάς, υπάρχει ένα επενδυτικό κονσόρτιουμ στο ελληνικό που έχει μέσα το Abu Dhabi, με ό,τι τεχνογνωσία έχει αυτή η περιοχή που την ξέρετε, γιατί είναι και το Ντουμπάι και δίπλα, σωστά. Και επίσης υπάρχει και η Κινέζικη εταιρεία Φωσούν. Το έργο είναι τόσο μεγάλο που χρειάζεται να αξιοποιηθούν όλες οι δυνάμεις της Ελλάδας και επενδυτικά. Γι' αυτό θα καλέσουμε σύντομα, όταν ελπίσουμε ότι θα πάει το Master Plan στο Συμβούλιο Επικρατείας και πάρουμε το πράσινο φως από το Συμβούλιο Επικρατείας, θα ζητήσουμε από όλες τις επενδυτικές εγχώριες δυνάμεις να συμμετάσχουν στο έργο. Δεν το κάνουμε ακόμη για να είμαστε φερέγγυοι. Γιατί αν το πούμε σήμερα και μετά ο χρόνος κυλάει χωρίς να γίνεται τίποτα, προφανώς χάνουμε αξιοπιστία. Άρα θέλουμε να μετάσχουν πρώτον επενδυτικά όσοι θέλουν από την Ελλάδα. Δεύτερον, να συμμετάσχουν εννοείται οι εταιρείες που μπορούν από την Ελλάδα. Δεν φτάνουν καν οι κατασκευαστικές που πάνε στην Ελλάδα. Υπάρχει χώρος πάρα πολύ για όλους. Θέλουμε να συμμετάσχουν επενδυτικές εταιρείες. Εννοείται κάποιοι θα πρέπει να αγοράσουν αυτό το προϊόν. Άρα υπάρχει χώρος πρώτον για όλους στην Ελλάδα και δεύτερον, πέραν του Abu Dhabi και της Φωσούν, υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, θεματικά πάρκα, ξενοδοχεία, συνεδριακούς χώρους πάρκα και από εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν. Χώρια από το κομμάτι της χρηματοδότησης που μας έχουν προσεγγίσει ήδη οι τράπεζες για τη χρηματοδότηση του έργου. Άρα αυτό είναι που έλεγα και πριν. Σκοπός είναι να δείξουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε, να δείξουμε μια βιασύνη πρώτα σαν πολιτεία, ότι θέλουμε να το κάνουμε, να δούμε τους εργαζόμενους να πιάνουν δουλειά, να δούμε τους γερανούς που παλιά δεν ήταν ωραίο θέαμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι θα χαρούμε να δούμε γερανούς να κυκλοφορούν εκεί μέσα. Και οι συνεργασίες θα είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι Ευρωβουλευτές, επίσημοι υποσχεκλημένοι, αξιότιμα μέλη, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο επίσημο δείπνο του Capital & Vision. Το Capital & Vision είναι ένα συνέδριο που διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Εφημερίδα Κεφάλαιο και την πύλη Capital GR. Αισθανόμαστε ικανοποίηση γιατί το συνέδριο αυτό έχει πλέον θεσμοθετηθεί και καταξιωθεί στον επιχειρηματικό κόσμο για το ρόλο που διαδραματίζει στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο στη χώρα μας.
Το φετινό κεντρικό θέμα του συνεδρίου, ανάπτυξη και επενδύσεις, δημιουργώντας προοπτικές για την ελληνική οικονομία, βγάζει εν μέσω οικονομικής κρίσης, μια κρίση που τρέχει για 7η χρονιά, και ένα θετικό μήνυμα αισιοδοξίας για τις δυνατότητες και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα ότι έχει μεγάλες δυνατότητες είναι κάτι που όλοι το ξέρουμε και όλοι το πιστεύουμε. Όμως για 7η συνεχή χρονιά η ελληνική οικονομία είναι εγκλωβισμένη σε μνημόνιο και σε ένα ηφαισιακό κύκλο που δεν έχει τελειωμό. Οι Έλληνες, η κοινωνία ολόκληρη, οι επιχειρήσεις ζούμε κάτω από απίστευτα δύσκολες συνθήκες, απίστευτα αντίξωες συνθήκες. Οι υπόλοιπες χώρες που μπήκαν μαζί με εμάς σε μνημόνιο έχουν εδώ και καιρό τελειώσει και έχουν βγει στις αγορές. Η Ελλάδα, με τη σωστή πολιτική αντιμετώπιση, θα μπορούσε και αυτή να ξεπεράσει την κρίση εδώ και καιρό. Πρόσφατα, ο τέος διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Προβόπουλος, προσδιορίζει, υπολογίζει τον χρόνο που χρειαζόταν να αντιμετωπιστεί η κρίση στο αρχικό στάδιο σε 2,5 περίπου χρόνια. Αλλά και στο τέλος του 2014 είχε φανεί το φως στο τούνελ με ένα θετικό πρωτογενές πλεόνασμα, θετικούς μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης, όμως η πολιτική αστάθεια της περίοδου εκείνη τα ανέτρεψε. Αυτή τη στιγμή που διανύουμε την κρίση στην πιο σκληρή της φάση, όπου η καταπονημένη κοινωνία και ο καταπονημένος επιχειρηματικός κόσμος διακατέγεται από απόγνωση και από βαθιά απεσιοδοξία, γίνεται επιτακτικό και ο πολιτικός κόσμος να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του και να αποφασίσει τις κατάλληλες πολιτικές για να βγει το γρηγορότερο και οριστικά η χώρα από αυτό το διαρκή καθοδικό κύκλο και να δημιουργήσει στον τόπο μια νέα πορεία ουσιαστικής ανάπτυξης και ευημερίας. Η σημερινή πρώτη μέρα του συνεδρίου μας και μέσα από πάνελς πολύ υψηλού επίπεδου έδωσε ιδιαίτερα θετικά μηνύματα αισιοδοξίας για τις δυνατότητες αυτού του τόπου. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και εγώ σε ορισμένα σημεία κλειδιά πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η σχετική αισιοδοξία. Μεγάλη μάστιγα και μια από τις βασικές αιτίες των προβλημάτων είναι η παραοικονομία που υπολογίζεται γύρω στα 40 δις και η φοροδιαφυγή που επίσης υπολογίζεται στα 10 δις. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος και αιτία που η κατανομή των φόρων στη χώρα μας υπήρξε πάντοτε άνηση και άδικη. Μέχρι τώρα, περίπου το 3% των φορολογουμένων καταβάλουν το 42% του φόρου εισοδήματος και βέβαια κάθε νέα αύξηση φορολογίας συνήθως επιβαρύνει το ίδιο συγκεκριμένο τμήμα των ομοταγών πολιτών. Και βέβαια το 55% των φορολογουμένων δεν πληρώνουν καθόλου φόρους. Διαφαίνεται όμως ότι πρόσφατα με την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών λόγω των capital controls και τις νέες μηχανογραφικές δυνατότητες των φορολογικών αρχών για ηλεκτρονικές διασταυρώσεις αρχίζει να σημειώνεται σημαντική προοπτική διεύρυσης της φορολογικής βάσης με παράλληλη βελτίωση της πραξιμότητας των φόρων. Με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στις κρατικές δαπάνες, θα μπορέσει η χώρα να βγει από το καθεστώς μιας ακραίας υπερφορολόγησης που ζούμε αυτή τη στιγμή και η οποία ακυρώνει οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης και επενδύσεων. Εάν συγκρίνουμε στη χώρα μας τη φορολογία εισοδήματος, τη φορολογία μισθωτών υπηρεσιών, το ύψος του ΦΠΑ, συνυπολογίζοντας όλες τις επιπλέον επιβαρύνσεις, εισφοράς αλληλεγγύης, προκαταβολές φόρους κλπ. Εάν τα συγκρίνουμε αυτά με αυτά που ισχύουν στις γειτονικές και άρα ανταγωνιστικές μας χώρες, είναι εύκολα αντιληπτό ότι με το σημερινό καθεστώς θα πρέπει να ξεχάσουμε οποιαδήποτε επένδυση και ανάπτυξη και η χώρα θα συνεχίσει να σέρνεται. Είναι πια επιτακτική ανάγκη να δοθεί ένα τέλος στην πολιτική των ηφαισιακών μέτρων, που αντί να λύνουν, επιτείνουν το πρόβλημα και βαθαίνουν την κρίση. Για το σκοπό αυτό, είναι επιτακτικό να συμφωνήσουν όμως και οι δανειστές μας σε ένα ρεαλιστικό στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος. Και τέλος βέβαια είναι η ώρα να προχωρήσουμε ταχύτατα και να επικεντρωθούμε σε πραγματικά αναπτυξιακά μέτρα. Είναι εμφανές ότι στα χρόνια της κρίσης οι εταιρείες που επιβίωσαν κάτω από ακραίες συνθήκες, την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης, της κατανάλωσης, της απουσίας τραπεζικής ρευστότητας,
με τα capital controls, με την υπερφορολόγηση, έχουν γίνει καλύτερες και έχουν γίνει και ανταγωνιστικότερες. Αναδιαρθρώθηκαν, περιόρισαν τα κόστη τους, ανέπτυξαν εξωστρέφεια και άρα με την επιστροφή της οικονομίας της χώρας στην κανονικότητα, είναι αναμενόμενο ότι οι εταιρείες αυτές θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσω ότι στην πιο δύσκολη περίοδο της κρίσης που διανύουμε τώρα, ακούμε από πολλές επιχειρήσεις, μέλη μας, ότι πάνε καλά και ότι σημειώνουν ακόμα και αύξηση τζίρου. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση της αγοράς είναι στα χειρότερά της και η συνεχιζόμενη πτώση της κατανάλωσης έχει μικρύνει τη συνολική πίτα, η μόνη εξήγηση για το φαινόμενο αυτό είναι ότι τα χρόνια της κρίσης έχει συντελεστεί και μια εξυγίανση, μια υποφελής εξυγίανση τελικά της αγοράς. Το κλείσιμο των 250.000 επιχειρήσεων, το τραγικό κλείσιμο που οδήγησε στο 25% πτώση του ΑΕΠ και στην εκτόξευση της ανεργίας βέβαια, προφανώς συνετέλεσε σε αυτό το παράπλευρο όφελος. Επίσης, η επικείμενη εκαθάριση των κόκκινων τραπεζικών δανείων θα δώσει επίσης μεγάλη όθηση στην οικονομία, διότι αφενός οι βιώσιμες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις θα αναδιαρθρωθούν και με ένα εκλογικευμένο δανεισμό θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν και να αναπτυχθούν. Αφετέρου, οι μη βιώσιμες, όσο σκληρό και αν είναι αυτό, θα εκαθαριστούν με αποτέλεσμα την απελευθέρωση και αξιοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω εξυγίανση της αγοράς και την απελευθέρωση πόρων και τραπεζικής ρευστότητας προς όφελος των ζωντανών επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή αυτές οι επιχειρήσεις ασφιχτιούν από την έλλειψη ρευστότητας. Τέλος, η υλοποίηση των ιδιωτικοποίησεων, όπως οι επενδύσεις της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, της Fraport στα ελληνικά αεροδρόμια, της Λάμδα στο ελληνικό και η αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας του δημοσίου εν γέννη, αναμένεται ότι θα δώσουν επίσης μια ισχυρή αναπτυξιακή όθηση και θα συνοδευθούν από πολλές έμεσες επενδύσεις. Αυτές οι έμεσες επενδύσεις θα επηρεάσουν θετικά το ΑΕΠ και βεβαίως θα δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις μόνιμας εργασίας. Παράλληλα όμως θα υπάρξει εξυγίανση και βελτίωση ανταγωνιστικότητας αυτών των επιχειρήσεων που μέχρι τώρα αποτελούν το σκληρό και πολυδάπανο τμήμα του λεγόμενου ευρύτερου δημοσίου τομέα. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να κάνει ο πολιτικός κόσμος τα αυτονόητα. Να τελειώνουμε με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να ανακτήσει η χώρα τη χαμένη ανταγωνιστικότητά της. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δραστική μείωση των κρατικών δαπανών με παράλληλη εξυγίανση και αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να μπούμε σε μια δυναμική πορεία ανάπτυξης. Μόνο με την ανάπτυξη και με τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού ιστού μπορούν να λυθούν οριστικά τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Αυτή την ανάπτυξη πρέπει να την πιστέψουμε όλοι μας και να τη στηρίξουμε όλοι μας. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο πάντως δεσμεύεται να στηρίξει την προσπάθεια αυτή με κάθε δυνατό μέσο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλέσω τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στο βήμα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που έχετε έρθει τόσο κόμμα να με ακούσει και να διαθέσετε λίγο τον πολύτιμό σας χρόνο για να ανταλλάξουμε απόψεις. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Πρόεδρο. Θα καταθέσω εγώ τις δικές μου σκέψεις και τις σκέψεις της Νέας Δημοκρατίας για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Καταρχάς, να πω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να μιλάω στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και διότι αυτό που κάνετε έχει εξελιχθεί σε θεσμό. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ότι σήμερα είδα στο διαδίκτυο, κύριε Φιλιππόπουλε, έπαιξε πάρα πολύ έντονα από το Capital όλη η διαδικασία των σημερινών συζητήσεων και αυτό είναι ελπιδοφόρο και φαίνεται ότι ο κόμμας αρχίζει να θέλει να καταλαβαίνει και πέντε σοβαρά πράγματα. Το λέω κυρίως διότι
Στη χώρα μας χάσαμε πολύτιμο χρόνο και φταίμε εμείς οι πολιτικοί γι' αυτό και θα συμφωνήσω με τις επισημάνσεις που έκανε πριν ο κύριος Πρόεδρος. Διότι αν είχαμε από την αρχή συνειδητοποιήσει ποιο είναι το πραγματικό μας πρόβλημα και τι έπρεπε να κάνουμε, σίγουρα θα είχαμε προπολού εξέλθει της κρίσης. Όμως δυστυχώς, και παίρνω για τον πολιτικό κόσμο εγώ την ευθύνη, πρώτα εμείς και συνέχεια και η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, για να είμαστε δίκαιοι, δεν ήθελε να αποδεχθεί τη νέα μας πραγματικότητα. Αυτό που ζούμε δεν είναι κρίση. Αυτό που ζούμε είναι η νέα μας πραγματικότητα. Πρέπει να αναδιατάξουμε τον τρόπο που ζούσαμε και τον τρόπο που λειτουργούσε η ελληνική οικονομία. Γιατί ο προηγούμενος τρόπος ζωής μας απλά τελείωσε. Στηριζόταν σε ένα μοντέλο κατανάλωσης, η οποία κατανάλωση στηριζόταν στο φθηνό χρήμα που ερχόταν από το εξωτερικό, είτε με τη μορφή δανείων, είτε με τη μορφή ευρωπαϊκών πακέτων. Αυτό το φθηνό χρήμα δεν μας έκανε καλό, μας έβλαψε πάρα πολύ, διότι μας έκανε εξαιρετικά μη ανταγωνιστικούς. Και βαθμιαία γίναμε τόσο μη ανταγωνιστικοί, που η συντήρηση αυτού του μοντέλου απαιτούσε τόσα πολλά λεφτά που ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί. Υπό μία έννοια, ήταν ευτύχημα ότι χρεοκοπήσαμε το 2010. Αν είχαμε αργήσει να χρεοκοπήσουμε 4-5 χρόνια ακόμα, δεν μας έδωσε τίποτα. Άρα, αντί να κάτσουμε από την αρχή και να συναποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο και να γίνουμε μια ανταγωνιστική οικονομία, χάσαμε πολύτιμο χρόνο, πολύτιμες δυνάμεις σε αλληλοκατηγορίες από γελίες έως πολύ επικίνδυνες. Και θεωρώ μεγάλη μου τιμή που είμαι στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο για έναν επιπλέον λόγο. Εγώ ευτυχώς έχω καθαρή τη συνείδησή μου σε αυτό. Σε αυτά τα χρόνια της κρίσης δεν παρασύρθηκα από τον πολύ έντονο αντιγερμανισμό που επικράτησε στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλό τελικά με διακυβέρνησή του αυτό, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας θεωρούσε ότι η κρίση ήταν ένα δημιούργημα των Γερμανών, οι οποίοι θα μας αρπάξουν ασημικά. Και ότι υπήρχαν άλλοι καλοί, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να μας χαρίσουν λεφτά χωρίς όρους, και κάποιοι κακοί πολιτικοί στην Ελλάδα, οι οποίοι ήταν, όπως μας λέγανε τότε, φαντάμαι το θυμάστε, Γερμανοτσολιάδες, δεν πήγαιναν να πάρουν αυτά τα δωρεάν λεφτά που μας έδιναν οι υπόλοιποι, γιατί θέλαν να υποταχθούν στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Σόιμπλε. Στην πραγματικότητα όμως οφείλουμε να κάνουμε μια δίκαιη ιστορική αποτίμηση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπρος. Με όλα τα προβλήματα που είχαν τα προγράμματα και με όλες τις υπερβολές που έχει η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της λιτότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αποδείχθηκαν σε αυτή την περίοδο της ζωής μας ο καλύτερός μας φίλος. Κανένας άλλος δεν θα ασχολείται τόσο πολύ με την Ελλάδα και δεν θα έδινε τόσα χρήματα σε ένα χρεοκοπημένο κράτος όπως το δικό μας, προφανώς ότι και αυτοί είχαν τα δικά τους συμφέροντα, το ευρώ, την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεκτό, πάντως αυτοί ήταν μαζί μας. Οι υπόλοιποι, αυτοί τους οποίους συνήθως συμπαθούμε στην Ελλάδα, μας είπαν ο καθένας πολύ ωραία λόγια, αλλά στην πράξη δεν έβαλαν τίποτα στο τραπέζι. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Όταν θα εξέλθουμε αυτή τη κρίσεως, θα πρέπει να θυμόμαστε ποιοι ήταν αυτοί που ήταν παρόντες. Και πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της διαδρομής, η ευρωπαϊκή ιδέα στην Ελλάδα θα βγει πολύ πιο ισχυρή. Γιατί χωρίς την Ευρώπη είναι αδύνατο να βγούμε αυτή την κρίση. Και χωρίς την Ευρώπη, σήμερα δεν θα είχαμε καν διατηρήσει αυτόν τον τρόπο ζωής που έχουμε σήμερα. Είναι δική μας αποτυχία του πολιτικού συστήματος, όπου τι κάναμε, κρυφτήκαμε πίσω από την Τρόικα, κρυφτήκαμε πίσω από το Σόιμπλε, κρυφτήκαμε πίσω από το IMF, κρυφτήκαμε πίσω από όλους αυτούς. Για να κάνουμε τι? Για να μην πούμε στον ελληνικό λαό τις δικές μας ευθύνες. Γιατί μην έχετε καμία αμφιβολία. Το 90% των μεταρρυθμίσεων που γράφουν τα μνημόνια είναι απολύτως αυτονόητα πράγματα, τα οποία πρέπει να έχουμε κάνει μόνοι μας πολλά χρόνια πριν. Τόσο αυτονόητα που εγώ ως υπουργός δεν ασκρίβω ότι αισθανόμουν ντροπή ότι έπρεπε να με ελέγξει κάποιος για το ότι θα έκανα απλώς τη δουλειά μου που θα την έκανα τόσο άλλο μόνος μου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μας αποτυχία ως πολιτικό σύστημα, αλλά αν θέλετε και ως κράτος. Και έχουμε ο καθένας το δικό του μερίδιο της ευθύνης. Θα πω μια τελευταία ιστορική αναδρομή, και τα λέω το χρόνο μην ξεφύγει, ότι καμιά φορά είμαι φλίαρος. Θα με συγχωρέσετε, 20 λεπτά έχω που θα μιλήσω, εντάξει. Θα το προσέξω, κάνε μου νόημα, ευγενή στα 18.
Λοιπόν, θα μετέσω μία μόνο ακόμα ιστορική αναδρομή. Γιατί θα έχει σημασία για το μέλλον. Είχαμε φτάσει ένα βήμα πριν την έξοδό μας από την κρίση. Ένα βήμα. Τι έλεγε η απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης της 20ης Ιανουαρίου του 2015, 5 μέρες πρώτων εκλογών, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, ότι μόλις η Ελλάδα ολοκληρώσει την πέμπτη αξιολόγηση, θα μπει και αυτή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης όπως οι υπόλοιπες χώρες. Σήμερα ακούμε τον κύριο Πρωθυπουργό που προσπαθεί και διεκδικεί, και καλώς το κάνει, να μπει η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ακούσαμε χθες τον κύριο Ντράγκη να λέει ότι δεν είναι της παρούσης, άρα ότι αργεί ακόμα. Άρα αν όλα πάνε καλά και αν ο κύριος Πρωθυπουργός πετύχει αυτό που έχει θέσει ως στόχο στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, στην καλύτερη για μας περίπτωση θα είμαστε σε μερικούς μήνες εκεί που ήμασταν πριν από 2 χρόνια. Χάσαμε 2 χρόνια και δεκάδες δισεκατομμύρια. Δύσκολο να υπολογίσει κανείς πόσα. Άλλοι λένε 80, άλλοι λένε 100. Δύσκολο. Το βέβαιο είναι ότι χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Και δυστυχώς χρόνο για χάσμα δεν είχαμε και δεν έχουμε. Έρχομαι τώρα στο σήμερα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές? Το αφήγημα της κυβερνήσεως λέει ότι η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές γιατί έχουμε μανία με την εξουσία. Δεν αντέχουμε χωρίς αυτήν και θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτήν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Απολύτως ψευδές. Πρώτα απ' όλα στα χρόνια της μεταπολιτεύσεως, για να είμαστε δίκαιοι, η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε τον λιγότερο χρόνο. Τον περισσότερο χρόνο κυβέρνησε τον Πασόκ. Οι μισοί από εκείνους Πασόκους τώρα κυβερνούν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αν κάποιος έχει μεγάλη μανία με την εξουσία, είναι αυτοί. Που άλλαξαν και το κόμμα τους απλώς για να μην χάσουν την εξουσία. Γιατί όμως ζητάμε εμείς εκλογές? Γιατί η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσμα. Και πιστέψτε με, αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αν χάσουμε το χρόνο χωρίς να κάνουμε αυτά που πρέπει, τότε με συγχωρείτε, αλλά το μέλλον μας δεν είναι καθόλου βέβαιο. Να κάνω μια μικρή σκιαγράφηση της πολιτικής πραγματικότητας. Η Ελλάδα πρέπει να βγει στις αγορές μέχρι τη λήξη του παράτος προγράμματος. Δηλαδή το 2018. Για να βγει στις αγορές όμως, πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρέπει πρώτον να έχει κερδίσει αξιοπιστία. Γιατί οι αγορές είναι αξιοπιστία. Η πορεία των επιτοκίων δανεισμού του ελληνικού κράτους του δεκαετούς ομολόγου σας πείθει ότι κερδίζουμε σε αξιοπιστία? Όχι μόνο δεν πλησιάζουμε τους στόχους μας να εξέλθουμε στις αγορές, απομακρυνόμαστε τους στόχους μας να εξέλθουμε στις αγορές. Εάν όμως δεν εξέλθουμε στις αγορές μέχρι το τέλος του προγράμματος, τότε τι πρέπει να γίνει? 2 ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή θα έχουμε ένα τέταρτο μνημόνιο, ένα νέο πρόγραμμα δηλαδή, ή θα πάμε στη δραχμή. Δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο, αυτά 2 είναι. Επειδή όλοι συναποφασίζουμε ότι η δραχμή θα είναι καταστροφή, και επειδή όλοι καταλαβαίνουν ότι το τέταρτο μνημόνιο είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να επιτευχθεί για πολιτικούς λόγους, όχι για πολιτικούς λόγους δικούς μας, για πολιτικούς λόγους των άλλων. Καλό είναι η Ελλάδα μέχρι τότε να έχει καταφέρει να βγει στις αγορές. Άρα να μην χάσει άλλο χρόνο. Και σας μιλώ ειλικρινά, αυτό πιστεύουμε στην Νέα Δημοκρατία και εγώ το πιστεύω 100%. Ξέρω το πιστεύει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Φοβόμαστε πάρα πολύ ότι αν παραμείνει στην εξουσία αυτή η κυβέρνηση, η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να βγει στις αγορές. Μακάρι να πέφτουμε έξω. Και η Ελλάδα να τα καταφέρει. Και ο κύριος Πρωθυπουργός να πετύχει αυτά τα οποία διεκδικεί. Όμως για πρώτη φορά, και εσείς ως άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου σίγουρα το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ενώ γενικά οι αγορές είναι συντηρητικές και δεν θέλουν συχνές εκλογικές αναμετρήσεις, θέλουν αυτό που λέμε πολιτική σταθερότητα. Τώρα για πρώτη φορά οι αγορές προπορεύονται και αυτό που ζητάνε είναι πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Κυρίως για ποιο λόγο? Διότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, έχει καταστεί πολιτικά τοξικός για τους ξένους επενδυτές. Δεν τον εμπιστεύονται. Και η εμπιστοσύνη είναι κάτι που χτίζεται πολύ δύσκολα, γκρεμίζεται πολύ εύκολα και αν την γκρεμίσεις, θες πάρα πολύ χρόνο για την επανακτήσεις. Γιατί έχει χάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών ο κύριος Τσίπρας? Διότι δυστυχώς για αυτόν το να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό, κάτι που το κάνει με πολύ μεγάλο ταλέντο ομολογουμένως, είναι κάτι που δεν έχει πολύ μεγάλο κόστος. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ισχυρή μνήμη και συγχωρείται τέτοιες ψέματα που στήξει η ιστορία του πολύ εύκολα.
Οι ξένοι επενδυτές όμως που βάζουν τα λεφτά τους σκέφτομαι τελείως διαφορετικό τρόπο. Όταν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση του κ. Αλέξη Τσίπρα προχώρησε στη νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το γιατί έγινε αυτή είναι άλλο θέμα και θα ερευνηθεί όταν έρθει τη στιγμή. Έπεισε όμως κάποιους σοβαρούς ανθρώπους να φέρουν κάποια σοβαρά χρήματα, να τα βάλουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα με την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι η λεγόμενη πρώτη αξιολόγηση θα είχε κλείσει το αργότερο έως 15 Ιανουαρίου 2015. Και κάποιοι άνθρωποι εμπιστεύτηκαν πολλά εκατομμύρια, μερικοί πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, ξέροντας ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας τους είπε ότι θα έχω κλείσει την πρώτη αξιολόγηση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2015. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση δεν έκλεισε και το γεγονός ότι αυτή η καθυστέρηση οδήγησε σε τεράστια απώλεια χρημάτων σε αυτούς τους ανθρώπους, λόγω του ότι η αξιολόγηση δεν έκλεισε, αντανακλάται στα μάτια τους στο ότι δεν μπορούν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και αφού δεν μπορούν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό της χώρας, ό,τι και να τους πει τώρα, δεν πρόκειται να ξαναφέρουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα. Γιατί αν η Ελλάδα δεν μπορέσει να προσελκύσει μεγάλο αριθμό ξένων επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, εμείς έχουμε υπολογίσει μέχρι το 2021 χρειαζόμαστε περίπου 130 δισεκατομμύρια ξένες επενδύσεις. Εάν αυτό δεν μπορέσει να το κάνει η Ελλάδα, τότε η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να γυρίσει. Και αυτές τις επενδύσεις δεν θα μπορούμε να τις συλλέξουμε, να τις τραβήξουμε με τον κύριο Τσίπρα στην εξουσία για ένα πρόσθετο λόγο πέραν της αξιοπιστίας του. Γιατί κάνει ό,τι μπορεί για να διώξει τους επενδυτές. Ακολουθεί την πλέον λανθασμένη πολιτική που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να πείσει κάποιον επιχειρηματία να επιχειρήσει αυτή τη χώρα. Τι θέλει ένας επιχειρηματίας? Ξέρετε πολλούς επιχειρηματίες ζημιοσκόπους? Ξέρετε πολλούς επιχειρηματίες που να θέλουν να πληρώνουν μεγάλους φόρους? Ξέρετε πολλούς επιχειρηματίες που να θέλουν να μπλέκουν σε μεγάλη γραφειοκρατία? Τέτοιοι επιχειρηματίες σε αυτόν τον πλανήτη δεν υπάρχουν. Οι επιχειρηματίες επιχειρούν γιατί προσδοκούν να βγάζουν κέρδος. Οι επιχειρηματίες επιχειρούν εκεί που το περιβάλλον το επιχειρηματικό είναι φιλικό, που τους κάνει τη ζωή εύκολη. Οι επιχειρηματίες επιχειρούν εκεί που έχουν εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Τίποτα από αυτά δεν κάνει η κυβέρνηση του κ. Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση του κ. Αλέξη Τσίπρα απλώς διαχειρίζεται το χρόνο που περνάει με έναν τρόπο ώστε εκείνοι να αισθάνονται ότι θα έχουν το μικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος για αυτούς. Γι' αυτό και η βασική τους επιλογή ποια είναι? Δεν πειράζουν καθόλου ότι θα πάνε στο δημοσίου. Αντιθέτως, τις αυξάνουν διαρκώς. Είναι σχήμα οξύμορο και αντιφατικό ότι αυξάνουν τα πάνε στο δημοσίου σε ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να βγει στις αγορές γιατί έχει χρεοκοπήσει. Όμως αυτό συμβαίνει. Για να καλύψουν όμως την αύξηση των δημοσίων δαπανών, εφόσον δεν μπορούμε να δανειστούμε από τις αγορές και εφόσον η Τρόικα δεν μας δίνει λεφτά να ξοδέψουμε για μας, τι κάνουνε? Αυξάνουν υπέρογα τους φόρους. Και οι φόροι που αυξάνονται, οι ασφαλιστικές φόροι που αυξάνονται, πολλοί, είμαι βέβαιος και μέσα αυτή την αίθουσα, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο νόμος Κατρούγκαλου θα ισχύει από την 1η-1η-17. Και δεν έχουν καταλάβει τι ασφαλιστικές φορές θα πληρώνει κάποιος που επιχειρεί στην Ελλάδα από τον επόμενο χρόνο. Εγώ έχω πει και το πιστεύω, όταν θα έρθουν οι πρώτοι λογαριασμοί από τον ΟΑΕ στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους επιχειρηματίες, θα περνάτε με το αυτοκίνητο και θα κλαίνε από τα μπαλκόνια. Για τέτοια αύξηση μιλάμε. Αυτή η αύξηση όμως, τι αποτέλεσμα θα έχει? Να ποινικοποιείς την εργασία και το κέρδος. Όσο πιο πολύ κερδίζεις, τόσο πιο πολύ θα μπαίνεις μέσα. Άρα δεν έχει νόημα να κάνεις επιχείρηση. Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβει ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Το καταλαβαίνω. Από τα νιά του στην ΚΝΕ, στις καταλήψεις, στην αριστερά, το πώς δουλεύει η επιχείρηση, το κεφάλαιο και ο καπιταλιστικός κόσμος δεν το γνωρίζει. Όμως δυστυχώς ο Πρωθυπουργός μιας ευρωπαϊκής χώρας που θέλει να βάλει τη χώρα στις αγορές πρέπει να το γνωρίζει. Αν δεν το γνωρίζει, πρέπει να το μάθει. Και αν δεν το μάθει, να το καταλάβει. Δεν το καταλαβαίνει. Χάνουμε χρόνο και δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Γι' αυτό ζητάει η Νέα Δημοκρατία εκλογές. Πρέπει να σας πω δε ότι αν η πολιτική αλλαγή συντελεστεί εγκαίρως, είμαι προσωπικά εξαιρετικά αισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδος. Για έναν βασικό λόγο, τονίζω το εγκαίρως. Εάν οι εκλογές γίνουν ένα μήνα πριν τη λήξη του προγράμματος, στην πραγματικότητα ο επόμενος πρωθυπουργός θα προλάβει να κάνει σχεδόν τίποτα. Θα έχει να διαχειριστεί μια νέα τεράστια κρίση. Εάν όμως ο κύριος Τσίπρας δείξει κάποια στοιχειώδη εθνική υπευθυνότητα
και αποφασίσει σχετικά γρήγορα αν μπορεί ο ίδιος να εγγυηθεί ή όχι την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Εάν πιστέψει ότι μπορεί να βγάλει την Ελλάδα στις αγορές, τότε θα πρέπει να αναλάβει και όλη την ευθύνη. Εάν πιστέψει ότι δεν μπορεί να βγάλει την Ελλάδα στις αγορές, πρέπει να αφήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει δουλειά. Και πέρα του έχει δώσει αρκετό χρόνο για να προλαβαίνει να κάνει δουλειά. Γιατί τελευταία στιγμή δεν γίνεται. Γιατί είμαι αισιόδοξος. Προσωπικά θέλω να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές στην Ελλάδα πολύ γρηγορότερα από το τέλος της τετραετίας, όπως λέει διαρκώς η κυβέρνηση. Δεν σας κρύβω, ήμουν από αυτούς που έλεγα πάντα ότι δεν θα είναι πολύ γρήγορες οι εξελίξεις και ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να μείνει στην εξουσία όσο πολύ περισσότερο. Χαίρεται να είναι πρωθυπουργός, ξέρει ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ ζωή του πρωθυπουργός, άρα δεν θέλει να αφήσει εύκολα την καρέκλα. Όμως, το πολιτικό περιβάλλον το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Νομίζω ότι αν οι εξελίξεις με τον νόμο του κυρίου Παπά είναι προς την κατεύθυνση της αντισυνταγματικότητας του νόμου και αν το κλίμα στην Ευρώπη, που τονίζω, δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία θέλει διακαώς να πετύχει ο κύριος Τσίπρας να πάρει τώρα την ελάφρυνση του χρέους και να μπει τώρα στην προσωπική χαλάρωση. Αυτό το οποίο διαδίδουν ότι η Νέα Δημοκρατία σαμποτάρει αυτή την εθνική προσπάθεια είναι συκοφαντία που θα είχε πολύ μεγάλη σημασία αν δεν γινόταν από αυτούς, που κανείς πια δεν τους πιστεύει. Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία δεν θα δυσαρεστεί το εάν κατάφερε τώρα η Ελλάδα να πάρει ελάφρυνση χρέους και να μπει στην προσωπική χαλάρωση, αλλά θα το πανηγυρίζαμε. Δεν μας ενδιαφέρει να παραλάβουμε μια χώρα με συντρίμια. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε μια χώρα που θα έχει μέλλον. Μακάρι να το πετύχει ο κύριος Τσίπρας. Και να είστε βέβαιοι ότι όπου εμείς μπορούμε να μιλήσουμε στην Ευρώπη, λέμε πόσο ανάγκη έχει να πετύχει ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα αυτόν τον εθνικό στόχο. Όμως, από την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε όλοι μας ένα ρεαλισμό. Χθες ήταν με τον κύριο Μάρτιν Σούλτς να αδειάσει μεγαλοπρεπώς τον κύριο Τσίπρα με τρόπο που δεν συνηθίζεται. Προχθές ακούσαμε τον κύριο Ντράγκη να ξεκαθαρίζει ότι η ποσοτική χαλάρωση δεν είναι καν της παρούσης, αλλά του μακρινού μέλλοντος. Η ποσοτική χαλάρωση όμως πηγαίνει μαζί με την ελάφρυνση του χρέους. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το αναμένει σχετικά σύντομα. Αντιλαμβανόμαστε όσο οι ευρωπαϊκές χώρες μία μετά την άλλη μπαίνουν στην εκλογική τους χρονιά, τέτοιου είδους πολιτικές αποφάσεις καθίζονται εξαιρετικά δυσκολότερες. Άρα πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Η ελληνική πλευρά. Πώς? Και εδώ είναι όλο το ζουμί. Και γιατί είμαι αισιόδοξος όταν έρθει ο Κυριάκος. Είπε ο κύριος Τσίπρας στο συνέδριό του την περασμένη εβδομάδα το αρχαίο λατινικό ρητό «Pacta sunt servanda». Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Ξέρετε, όταν τον άκουσα, έκανα το σταυρό μου. Εγώ, αν θυμάστε, το έλεγα σε όλες μου τις συνεντεύξεις, σε όλες μου τις ομιλίες πριν τις εκλογές του 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι πρόκειται να σκίσει το μνημόνιο και να καταργήσει όλες τις συμφωνίες. Και εξηγούσα ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στο Pacta sunt servanda. Χαίρομαι που ορίμασε ο κύριος Τσίπρας και κατάλαβε ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Το ζήτημα είναι, εμείς τηρούμε το δικό μας μέρος συμφωνίας? Γιατί για να ζητήσει από τον άλλο να τηρήσει το δικό του μέρος συμφωνίας, πρέπει εσύ να τηρήσεις πρώτα το δικό σου μέρος συμφωνίας, αφού εσύ το ζητάς. Δεν έχετε παρά να πάρετε στο χέρι σας την απόφαση του Eurogroup του Μαΐου, η οποία ομιλεί υπό ποιες συνθήκες και ποιες περιστάσεις θα γίνει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Βραχυπρόθεσμα μέτρα για να βγει η χρονιά, όχι σπουδαία, και στο τέλος του προγράμματος, το 2018, εάν χρειαστεί, λέει η απόφαση, θα γίνει συζήτηση για τα περαιτέρω μέτρα που θα χρειαστούν για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, εφόσον έχουν υλοποιηθεί όλες τις μεταρρυθμίσεις. Τι λέει δηλαδή αυτή η πάκτα, για να μιλήσουμε στη γλώσσα του κυρίου Τσίπρα, αν έχει καταλάβει τι είπα ακριβώς, δεν είμαι σίγουρος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι λέει αυτή η πάκτα? Κάνε όλες τις μεταρρυθμίσεις και έλα μαζί της το χρέος. Τι πρέπει να κάνει τώρα η Ελλάδα? Πρέπει να κάνει όλες τις μεταρρυθμίσεις γρήγορα, χωρίς φόβο, χωρίς συστολή, χωρίς δισταγμό. Και μετά να ζητήσει από τους Ευρωπαίους να τηρήσουν τη δική του πλευρά της συμφωνίας. Προσέξτε, τις μεταρρυθμίσεις αυτές δεν πρέπει να τις κάνουμε για τους Ευρωπαίους. Τις χρειαζόμαστε εμείς. Εμείς χρειαζόμαστε νέο συνδικαλιστικό νόμο. Όποιος έχει κάνει επιχείρηση στην Ελλάδα ξέρει τι θα πει αυτό. Πώς θα πει σε ένα μεγάλο επενδυτή να φέρει τα λεφτά του και να φτιάξει εργοστάσια, γραμμές παραγωγής, να κάνει άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όταν θα φοβάται ότι μπορεί να του καταλάβουν το εργοστάσιο? Δεν θα το πείσεις. Άρα εμείς έχουμε συμφωνήσει να αλλάξουμε το συνδικαλιστικό νόμο. Δεν περιμένουμε να μας το πει η Τρόικα.
Εμείς έχουμε συμφέρον να κάνουμε όλες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Γιατί εμείς είμαστε η χώρα με την υψηλή ανεργία που θέλουμε να την κάνουμε να πέσει και να βρουν τα παιδιά μας δουλειά και να μην φύγουν όλα στο εξωτερικό. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ είναι το πρόβλημα τον κύριο Τσίπρα. Πρώτον, τα κάνει όλα πάρα πολύ αργά, γιατί δεν τα πιστεύει. Και δεύτερον, και αυτά που υποτίθεται ότι κάνει, τα κάνει μισά. Ξέρετε γιατί γίνονται μισά? Εγώ, όπως ξέρετε, σχέδιο με την Τρόικα είχα πάρει πολύ καλό βαθμό. Άριστα. Εδώ πέρα, βέβαια, με λέγανε για μαζολιά προδότη που έκανα τι μου έλεγε η Τρόικα. Και όμως, αν κάποιος έκανε τον κόπο από αυτούς τους εγκρήτους δημοσιογράφους που κάνουν αυτό το αντιμνημόνιο τους πολιτικούς και έβλεπε το μνημόνιο που παρέλαβα στην υγεία και το μνημόνιο που υλοποίησα, θα έβλεπε ουσιώδεις και μεγάλες διαφορές. Τις οποίες πέτυχα σε διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Δεν την πέτυχα λέγοντας εγώ είμαι έξυπνος και εσύ χαζή και δεν θα ακολουθήσω τη συμφωνία. Το έκανα γιατί και έστω την εμπιστοσύνη τους ότι εγώ πρώτος έχω συμφέρον να πετύχει το πρόγραμμα. Όταν καταλάβανε ότι είχα να κάνω με έναν υπουργό που καταλάβαινε ότι αυτός είχε συμφέρον να πετύχει το πρόγραμμα, ακούγανε τα λογικά επιχειρήματα για αυτά που έπρεπε να αλλάξουμε στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, να ξέρετε, δεν είναι Ευαγγέλιο. Είναι μια ongoing διαδικασία. Συνεχώς το όλο διαπραγματεύεσαι. Αναλόγως του πώς εξελίσσεται η οικονομία σου. Για να το κάνεις όπως αυτό, στο ίδιο το πρόγραμμα που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας, στην πρώτη σελίδα έχει μια φράση κλειδί. Λέει ότι οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται ότι έχουν το true ownership, την πραγματική ιδιοκτησία του προγράμματος. Πρώτα πρέπει να έχεις την πραγματική ιδιοκτησία του προγράμματος, να πιστεύεις ότι αυτό θα πετύχει, εσύ ο ηγέτης, και μετά να μεταφέρεις αυτή την πίστη στους υπουργούς σου, γενικούς σου γραμματείς, διευθυντές των υπουργείων, στους δημοσίους υπαλλήλους, στην κοινωνία. Έτσι εφαρμόζουν τις μεταρρυθμίσεις. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει αυτό που υπογράψαμε ήταν προϊόν εκβιασμού, όταν λένε οι μισοί του υπουργοί αυτό που εφαρμόζουμε είναι προϊόν ήττας, όταν βγαίνουν οι άλλοι μισοί και λένε εγώ δεν θέλω να προχωρήσω τις ιδιωτικοποιήσεις και θέλω να τις μπλοκάρω με όποιο τρόπο μπορώ και να τις καθυστερήσω με όποιο τρόπο μπορώ, απλώς δεν έχουν την αληθινή ιδιοκτησία του προγράμματος. Με το να μην έχουν όμως αυτή την αληθινή ιδιοκτησία του προγράμματος, δεν κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Και αυτό οι αγορές το καταλαβαίνουν. Να ξέρετε ότι οι αγορές προπορεύονται των ευρωπαϊκών θεσμών. Στην Ευρώπη μπορεί ενίοτε να κάνουν και λίγο τα στραβά μάτια. Γιατί έχουν τους δικούς πολιτικούς λόγους. Γιατί τη μια έχουν τον Brexit, την άλλη μπορεί να έχουν το δημοσίευμα στην Ιταλία, την παράλληλα μπορεί να έχουν εκλογές στην Ολλανδία. Και για τους δικούς τους λόγους να είναι καλό να κρύβουν λίγο το πρόβλημα. Για να το δουν αργότερα, όταν θα έχουν ξεφύγει τα δικά τους πολιτικά ζητήματα. Οι αγορές δεν έχουν τέτοιου προβλήματα. Βλέπουν πάντα πιο καθαρά. Τι βλέπουν λοιπόν οι αγορές? Βλέπουν μια κυβέρνηση που στην πραγματικότητα δεν υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό δεν πέφτει τα επιτόκια. Δεν πέφτει τα επιτόκια γιατί δεν υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις. Δεν υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που δεν πιστεύει σε αυτές. Άρα, αν δεν φύγει αυτή η κυβέρνηση για να έρθει μια κυβέρνηση που θα υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις και θα πιστεύει σε αλλαγές, δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Και αν δεν βγούμε στις αγορές, παραλαμβάνω. Σήμερα κανείς μας δεν ξέρει τι θα γίνει το 2018. Παραλαμβάνω, η διαδικασία εκπονήσεων ενός τετάρτου προγράμματος, το οποίο είπε θέλουν να αποφύγουν ο κ. Σκουλέτης πριν από τρεις μέρες, δεν εξαρτάται πια μόνο από εμάς. Καταλαβαίνετε ότι μέσα στο 2017, μετά τις εκλογές, θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Καθόλου από ό,τι φαίνεται ευνοϊκότερο για τις ελληνικές θέσεις. Μάλλον χειρότερο για τις ελληνικές θέσεις. Άρα πρέπει να τα κάνουμε όλα τώρα. Στο λόγο της ανδρικής μου τιμής, εάν πίστευα ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ικανός να κάνει τώρα αυτή τη δουλειά, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Όμως πιστεύω βαθιά ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Και άρα για άλλη μια φορά, για τους ιδιωτελείς πολιτικούς τους σκοπούς, παίζουν τη χώρα στα ζάρια όπως την παίξαν το 2015 με αυτό το γελίο δημοψήφισμα. Τη λέξη γελίο τη χρησιμοποιώ γιατί την άκουσα από ένα τεράστιο φαντ στο Λονδίνο. Που αναφερόταν διαρκώς ο επενδυτής ως the ridiculous referendum. Βέβαια μετά είχαν το δικό τους, μπορεί να ήταν πιο γελίο, οπότε δεν θα το σχολιάσω. Λοιπόν, συγκεφαλαιώνοντας, εάν υπάρξει πολιτική αλλαγή σε ένα ευδόκιμο χρονικό διάστημα, και νομίζω επαναλαμβάνω ότι οι συνθήκες που δημιουργούνται αρχίζουν να καθιστούν αυτή η πιθανότητα μεγαλύτερη, τότε θα έχουμε έναν πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα έχει και μία
πολύ καλή πλειοψηφία, γιατί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις ανεβαίνουν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι αναμέναμε και διαφορά μεγαλώνουν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι αναμέναμε, θα έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος ο ίδιος είναι δεδηλωμένος μεταρρυθμιστής, ο οποίος καταλαβαίνει πώς λειτουργεί η οικονομία, ο οποίος είναι αληθινός διοκτήτης του προγράμματος, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα όλα όσα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας, που ανέλησα προηγουμένως, και εδώ είναι το κυριότερο, θα έχουμε τη συγκλονιστικότερη ευκαιρία που είχε κυβέρνηση, τουλάχιστον τη μεταπολίτευση. Μπορεί και πιο πριν, αλλά σίγουρα τη μεταπολίτευση. Ποια είναι αυτή? Είναι η ευκαιρία που μας έχει δώσει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορεί κάποιος να κυβερνήσει αυτή τη χώρα χωρίς να φοβάται την αριστερά. Θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορεί να μιλάμε για επιχειρήσεις, για αγορές, για τράπεζες, χωρίς να φοβόμαστε την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και ναι, τη φοβόμαστε, μην έχετε καμία εμβολία, και ναι, πολλά από όσα ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν δεν γινόντουσαν για αυτόν τον λόγο. Τώρα όμως, μετά την πρώτη φορά αριστερά, για αρκετό χρονικό διάστημα, άνθρωπος να διαδηλώσει τον δρόμο και να λέει είμαι αριστερός, δεν θα έχει το κουράγιο να το κάνει. Εάν σε αυτό το παράθυρο της ευκαιρίας, σε αυτό το παράθυρο του χρόνου, έχουμε και ένα πρωθυπουργό, που από ό,τι φαίνεται θα τον έχουμε, που καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και έχει την τεχνοκρατική ικανότητα, το χαρακτήρα και την αποφασιστικότητα να τα κάνει, τότε μην έχετε αμφιβολία, το μέλλον της χώρας είναι λαμπρό. Διότι αν κάνουμε μεταρρυθμίσεις, θα έρθει η ελάφρυνση χρέους. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι παρανοϊκοί, είναι πολύ λογικοί. Και όταν θα δουν ότι η ελληνική οικονομία αρχίζει να στρίβει, δεν θα αφήσουν την Ελλάδα να πέσει. Και οι αγορές θα επιβραβεύσουν αυτή την προσπάθεια. Και επειδή η Ελλάδα θα είναι πλέον μια χώρα με εξαιρετικά καλό δημοσιονομικό προφίλ, με σταθερό πρωτογενές πλεώνασμα, κάτι που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν, αλλά και πλέον μια μεταρρυθμισμένη διοίκηση και ένα μεταρρυθμισμένο χώρο στην οικονομία και μεταρρυθμίσεις πολύ πιο προωθημένες από όσες έχουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τότε νομίζω ότι θα έχει έρθει η ώρα να ζήσουμε ένα συγκλονιστικό ελληνικό οικονομικό θαύμα. Πραγματικά το πιστεύω. Για όλους αυτούς τους λόγους, η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει γρήγορα και δεν έχουμε χρόνο για χάσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το πρώτο τυπωμένο κείμενο της ιστορίας, να ξέρετε. Σας πω μια ιστορία για να γελάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό βρέθηκε στη Φεστό, εξού και ο Δήμος Φεστού, επειδή κάηκε το ανάκτορο της Φεστού, είναι του 17ου προ-Χριστού αιώνα, και ήταν από πυλό και ψήθηκε από την πυρκαγιά και έτσι το βρήκαμε. Προφανώς πήγαν πολλά άλλα, γιατί είναι πραγματικά τυπωμένο. Είναι με κινητά τυπογραφικά στοιχεία που έχουν μπει ανάγλυφα στον πυλό. Είναι περίπου η αρχή του Γκουτεμβέργιου 3.000 χρόνια πριν. Προσέξτε όμως την ιστορία που θα σας πω για να γελάσουμε. Πριν από μερικά χρόνια, μπορείτε να το θυμάστε, είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ο πρόεδρος τότε της Κίνας, που λεγόταν Ζιάνγκ Ζεμίν. Ο Ζιάνγκ Ζεμίν λοιπόν ήρθε στην Αθήνα, έκανε τις επαφές του με την ελληνική πολιτική ηγεσία, προμνημονίου ήταν αυτό, και ζήτησε να επισκεφθεί το Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί το όνειρο της ζωής ήταν να πάει στο Μουσείο του Ηρακλείου και να δει από κοντά το δίσκο του Φεστού που σήμερα μου κάνετε δώρο και σας ευχαριστώ. Μπήκαν λοιπόν όλοι εκεί. Μπήκαν και οι δημοσιογράφοι με τις κάμερες, βάλαν τις μπρίζες για να έχουν τα φώτα. Το δίκτυο του μουσείου ήταν όπως το δίκτυο. Οπότε ο κοινό που έβλεπε ο Ζιάνγκ Ζεμίν το δίκτυο του Φεστού, πέσαν τα φώτα και μια σκοτάδι. Και έβλεπε το δίκτυο του Φεστού με ένα κεράκι, γιατί δεν είχε φώτα μέσα στο μουσείο, λόγω του έπεσε το δίκτυο. Από τότε πρέπει να έχουμε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ.